Γεια σας κυρίες και κύριοι. Γεια σας ακόμα μια φορά. Είμαστε εδώ πέρα στο Κρήτη 87,5. Πόσα χρόνια εδώ πέρα σε αυτή τη φιλόξενη συχνότητα, την ακαπίλευτη, την ακαπέλωτη, την ελεύθερη συχνότητα που ποτέ μα ποτέ εδώ ο Γιώργος ο Πατακός που έχει το σταθμό δεν μου είπε ποτέ μην πεις εκείνο ή πες εκείνο, και τα δύο είναι αρνητικά για μένα και δεν πρόκειται ποτέ να τα αποδεχόμουν. Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο, αρχείων πολιτισμού η εκπομπή, Γιάννης Κατσιαγιάννης στον ήχο, Παναγιώτης Μπανταλάκης στην κάμερα, και σήμερα ένα θέμα κυρίες και κύριοι το οποίο δύσκολα θα τολμούσαν άλλοι μόλις ακούγανε τον τίτλο του, όχι το θέμα που θα έχει μέσα η εκπομπή, τον τίτλο της εκπομπής όπως σχεδιάστηκε, να κάτσουν να συζητήσουν σοβαρά και να αποδεχτούν μια τέτοια εκπομπή. Να σας πω ότι είναι μια εκπομπή που σας προσφέρει ο Νίκος Σαρόγλου με τις χειροποίητες πίτες του, αυτός ο καταπληκτικός Πόντιος από τη Σινόπη, όπου συνεχίζει και κάνει τις πίτες όπως έκανε η γριά η μανούλα του. Υπάρχει και βίντεο με τη μητέρα του 100 χρονών στο Αρχείο Πολιτισμού, να δείτε πως εκείνη η χαρούμενη γιαγιά συνεχίζει και λέει για τις πίτες και πως πρέπει να είναι. Με έξτρα παθαίνω ελαιόλαδο, τις παίρνετε και τις βάζετε στην κατάψυξη για επένδυση ή στο θησαυροφυλάκιό σας. Έχουν έξτρα παθαίνω ελαιόλαδο. Δεν είναι ανάγκη να τις φάτε, τις βάζετε για επένδυση, όπως θα βάζετε το χρυσό ή την πλατίνα. Και η Ελένη Παπαδοπούλου από το ζαχαροπλαστείο της Ελένης με τα καταπληκτικά γλυκά που δεν παχαίνουν αλλά ομορφαίνουν. Να σας πω βέβαια ότι είναι η καλύτερη σοκολατόπιτα στην Αθήνα, γι' αυτό και γίνονται ουρές εκεί πέρα με αυτήν την υπέροχη πολίτισσα. Κλείνω με αυτά που έπρεπε να πω ως πρόλογο και πάω στο θέμα της εκπομπής. Να πω τον τίτλο ή να πω τον καλεσμένο? Αυτό είναι ένα μεγάλο δίλημα. Τον τίτλο. Τον τίτλο, μάλιστα. Ο καλεσμένος μου λέει να πω τον τίτλο. Ο τίτλος λοιπόν της εκπομπής αυτής, κυρίες και κύριοι, κρατηθείτε, δέστε ζώνες, και είναι «Γη φυτώριο Θεών». Πέρασε το κρίσιμο δευτερόλεπτο του εγκεφαλικού και πάμε να γνωρίσουμε ποιον άλλον άνθρωπο θα μπορούσα να είχα καλεσμένο για μια τέτοια εκπομπή με τέτοιο τίτλο. Φυσικά τον ολιστικό ιατρό, τον Νίκο Παπανδρέου, τον αδελφό μου. Γεια σου Νίκο. Γεια σου αδελφέ. Τι κάνεις? Καλά είμαι, διότι σήμερα μου δίνεις την ευκαιρία να αποτίσω σεβασμό και φόρο τιμής στον ευεργέτη και εκπολιτιστή ιδέα. Της ανθρωπότητας. Της ανθρωπότητας. Κάποτε η ανθρωπότητα πρέπει να ξαναθυμηθεί αυτά τα πράγματα και όχι να τους έχει ρηγμένο στα σκουπίδια, διότι τρίτο αλφα είναι η αχαριστία. Ναι, ναι. Τρίτο αλφα. Από την εκπομπή που κάναμε με τα 5 αλφα, προσέξτε τα αυτά. Προσέξτε αυτή την εκπομπή να τη δείτε. Γιατί τα πράγματα πλέον είναι πολύ κρίσιμα. Η έκβαση σημαίνει ότι θα ζήσουμε ή δεν θα ζήσουμε σε αυτό τον πλανήτη. Θα ζήσουμε. Έτσι, γιατί έχουν φροντίσει, πρέπει να ξέρεις, πρέπει να ξέρει ο καθένας ότι θα ζήσουν, έχουν φροντίσει. Αν νομίζει κανείς ότι μας αφήσανε με ένα πανδώρα. Ναι, με ένα πανδώρα, το οποίο πανδώρα κάποια γυναίκα το πείραξε και κάτι άλλες τέτοιες, δεν θέλω να πω για να μην είμαι, ναι, είναι πολύ γελασμένος. Μας έχουν φροντίσει και εμείς... Ως στοργικοί γονείς. Κοίταξε, είναι στοργικοί πατεράδες, είναι παππούδες, προπαππούδες και οτιδήποτε. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι, εντάξει ρε παιδιά, ο Αχιλλέας ήταν ημίθεος. Ο γιος του Νεοπτόλεμος δεν έκανε παιδιά. Πού είναι αυτά? Με συγχωρείτε, αλλά η μάνα του ήταν η Θέτης. Η Θέτης ήταν κόρη του ωκεανού, από αυτούς που ήρθαν. Εδώ θα πούμε τα ιστορικά στοιχεία τα οποία διαθέτουμε, αλλά θα πούμε και κάτι άλλα στοιχεία, τα οποία ας πούμε ότι πιστοποίησα εγώ σαν γιατρός, διότι τα στοιχεία της, του τίτλου της εκπομπής είναι εδώ. Εσύ, εγώ, ο Γιάννης, ο Παναγιώτης, ο Νολύπτης, ο Δημήτρης, ο Αλέξης. Θα μου πεις τώρα εσύ πώς το λες αυτό το πράγμα. Θα πούμε πώς το λέω αυτό το πράγμα. Ωραία. Είπες ότι είναι εδώ και μας έχουν φροντίσει και συνεχίζουν να μας φροντίζουν. Ναι. Αυτοί οι οποίοι μας γέννησαν και μας έσπηραν και μας έφεραν εδώ, γιατί ναι, από ό,τι θυμάσαι και θυμάμαι καλά τουλάχιστον,
μίλαγαν για έναν λαό Σπαρτών που μετά τον κατακλυσμό πετάγανε τις Λάες πίσω τους και από τις Λάες γεννήθηκε ο λαός. Και από οι Σπαρτοί μετά στη Θήβα, στο που έγινε ο Σπαρμός εκεί πάνω στον Όλυμπο κλπ. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε ένα γένος ποιηθέντων. Όταν ο Πλάτωνας στον Τίμεο λέει «Και η κτιστή θεή κατεντολήν του ακτίστου», έτσι ο Πλάτωνας το λέει, όχι ο Μπακάλης γειτονιάς, που και τον Μπακάλη του Τιμό δηλαδή, αλλά τον Πλάτωνα λίγο παραπάνω, λέει ότι «Και η κτιστή θεή κατεντολήν του ακτίστου ήρθαν στη γη και έφεραν ό,τι χρειάζεται προκειμένου να ανεβάσουν το επίπεδο των εδώ ανθρώπων στο επίπεδο το δικό τους». Και αυτοί ήταν κρίσονες, καλύτεροι. Mm-hmm. Προσέξτε το αυτό, καλύτεροι. Ποτέ δεν δεχτήκαν την επωνυμία θεή. Διότι θεόμες σημαίνει πολύ γρήγορος είμαι. Και ήταν πολύ γρήγορο, διότι η ενέργεια την οποία μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ήταν πραγματικά τεράστια, και εδώ θα πούμε μερικά πραγματάκια mm-hmm. γι' αυτό, για να φύγουν οι αμφιβολίες ότι ναι, κάποτε κάποιοι επισκέφθηκαν αυτόν τον πλανήτη και κάναν πολλά και διάφορα. Μεταξύ αυτών τα οποία φέρανε εδώ για να τακτοποιήσουν το ανθρώπινο γένος ήταν και το σπέρμα τους. Mm-hmm. Ναι, επομένως κάναν 300 γενιές. Αυτή είναι η Σπαρτή. Λέει εκείνος ο Ισπανός, ο ιστορικός, ο οποίος έχει γράψει μια καταπληκτική μυθολογία. Ο Λάγια, ο Πέτρο. Μπράβο, λοιπόν, και το ερώτημα είναι, καλά πώς την ευχή είναι όλη αυτή. Για να μην πω το άλλο πώς. Ναι. Όπα, είναι και μεσημέρι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά συμβαίνουν στην αρχαίγονη Ελλάδα, όπου η αρχαία πόλη Ελλάς βρισκόταν εκεί που είναι περίπου σήμερα η Φθιώτιδα. Η Φθιώτιδα στα αρχαία χρόνια ανήκε στη Θεσσαλία. Σήμερα ανήκε στη Ρεα Ελλάδα. Εκεί λοιπόν υπήρχε η πόλη που μας ονομάτισε, η Ελλάς. Θεία. Ναι, στη Έλληνος. Ναι, στη Θεία. Ακριβώς μετά τον κατακλυσμό, έτσι, Δευκαλείων Έλλην. Προσέξτε, εκεί λοιπόν υπάρχει ένας πάρα πολύ σπουδαίος ποταμός, στον οποίο ακόμα και ο Μέγα Αλέξανδρος όταν πέρασε, σταμάτησε και άφησε, κούρεψε τα μαλλιά του και τα άφησε εκεί πέρα, γιατί ήταν αγαπημένος ποταμός του Αχιλλέως, ο Σπερχιός. Και τι σημαίνει Σπερχιός, έχει σκεφτεί κανένα, ή περνάμε έτσι στην Αθήκη εδώ και τρέχουμε και. Περνάμε. Δεν βαριέσαι, δεν τρέχει τίποτα. Εκεί είναι ένας θεϊκός ποταμός λοιπόν, ο οποίος εμπεριέχει, επισκεφτείτε τα ονόματα, εμπεριέχει το σπέρμα. Σπέρχομαι από το σπέρμα, που σημαίνει αυτός που σπέβδει γρήγορα. Τι κάνει το σπέρμα? Πού ξέρανε με ποια ταχύτητα τρέχει το σπέρμα? Ξέρανε και πολλά. Πώς διεισδύει το σπέρμα και ονόματισαν αυτό το μικρό αντικείμενο με μια λέξη σχετική με την ταχύτητα. Θα μπορούσαν να δώσουν διάφορα ονόματα. Όμως αυτό λοιπόν, ο Σπερχιός, είναι ο ποταμός ο οποίος τρέχει τόσο πολύ, έχει τόσο ορμητικό ποτάμι. Σαν το σπέρμα. Σαν το σπέρμα, και εμπεριέχει σπέρματα, διότι γύρω από τον Σπερχιό τα σπέρματα του Σπερχιού, δηλαδή η σπορά του, αυτό που έδωσε, ήταν η πρώτη μεγάλη ελληνική πληθυσμή. Και είναι οι Φθίες, είναι οι Θεσσαλοί, είναι οι Μηνίες, είναι οι Πελασγοί, είναι οι Κάρες, είναι οι Λέλεγες. Είναι ένα σωρό ελληνικά φύλλα που έχουμε την ανέδεια σήμερα να τα λέμε ότι είναι βαρβαρικά, ξένα, Ινδοευρωπαϊκά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο κατέβει η κλάβα μας. Μόνο ελληνικά δεν τα λέμε. Που πουθενά και σε κανένα κείμενο δεν αναφέρεται ότι αυτοί ήρθαν από αλλού. Λέγουν όλοι ξεκαθαρά ότι είναι αυτόχθονες και γηγενείς. Ξέρουμε ελληνικά. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτόχθον και γηγενής. Άμα ξέρουμε, τότε τι σημαίνει. Χθόνα είναι η γη. Χθόνα είναι η γη. Οπότε το αυτόχθον είναι αυτή τη γη. Είναι αυτή τη γη γένα. Όχι αλληνής. Έτσι. Δεν μου φταίνε σε τίποτα οι Σκανδιναβοί, οι άνθρωποι που είναι στην Νότια Αφρική, στην, δεν ξέρω εγώ, στην Ασία. Αλλά οι παππούδες μας, οι συγγραφείς μας, γράφουν και λένε αυτή τη γη γένα. Είναι. Αυτό σημαίνει αυτόχθονος. Αυτή τη γη γένα, αλλά με λίγη βοήθεια. Εδώ είναι τώρα τα μαγικά που έρχονται. Κοίταξε να δεις, τα ιστορικά στοιχεία είναι καταρχήν από την μυθολογία. Κύριο στοιχείο είναι ο ιστορικός, πώς έχει γράψει τη μυθολογία και έχει γράψει την πώς τη λέμε, την Θεογονία. Θεογονία. Ο Ισίωδος. Ο οποίος, παιδιά, εκεί πέρα μέσα
έχει διάφορα στοιχεία τα οποία είναι καταπληκτικά και τα οποία δεν τα έχει κάτσει νομίζω κανένας να τα σκεφτεί και να τα αναλύσει. Αυτό είναι το ένα το στοιχείο, θα πω κάποια πράγματα από εκεί μέσα. Το δεύτερο είναι ο ίδιος ο Πλάτωνας. Το τρίτο είναι ο Τροϊκός πόλεμος. Το τέταρτο είναι ο άνθρωπος. Διότι ήρθαν, κάναν αυτά τα οποία κάνουν και θα πούμε κάποια πράγματα τα οποία κάνουν και τα οποία είναι παρόντα και σήμερα, σαν διαδικασίες, σαν υπηρεσίες, σαν οτιδήποτε. Αλλά δεν αφήσαν τίποτα εδώ πέρα. Λοιπόν, θα πρέπει να ψάξουμε να δούμε. Το αφήσανε, θες είναι. Να πεις εσκεμμένα ή τους ξέφυγε? Όχι. Εσκεμμένα. Μη συγχωρείς, τα προϊόντα της όλης ιστορίας, δηλαδή η σύζευξη μεταξύ αυτών των όντων, αυτών των πλασμάτων με τους γηγενείς, ποιο είναι η απόγονή τους? Εμείς. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν εμπεριέχουμε στοιχεία θεϊκά, τέτοια τα οποία να τα ονομάσουμε θεϊκά ή να πούμε ότι κάτσε ρε φίλε, αυτό τι γίνεται, τι είναι αυτό εδώ πέρα το πράγμα και γιατί? Διότι και εγώ έχω προβληματιστεί πάρα πολύ, έχω ψάξει πάρα πολύ να δω, διότι να το πούμε αυτό, οι Έλληνες μαλακίες, συγγνώμη για την έκφραση, δεν λέγανε ούτε βλακίες, ούτε ό,τι λέγανε ήταν πράγματα τα οποία υπήρχαν, τα οποία δεν είπαν πολλά, πάρα πολλά, αλλά δεν είπαν ούτε άχρηστα, ούτε άκερα, ούτε τίποτα. Και σε ένα περιβάλλον πρέπει να πούμε, όπου είχαν δώσει όρκο να μην τα πούνε κιόλα, τα άρρητα δηλαδή, δεν μπορούσαν να τα πούνε και των μυστηρίων, οπότε προσπαθούσαν... Από ένα σημείο και μετά, Γιώργο, διότι είναι φανερό ότι μετά από ένα σημείο και μετά υπήρξε παρέμβαση από κάποιους, έτσι, η οποία παρέμβαση έφερε αυτή την κατρακύλα, διότι ο Ισίωδος κάνει μια καταπληκτική, ας το πούμε, πώς να το πω, ανάλυση, όχι, αντιστοίχηση, mm-hmm, γέννη και μέταλλα. Ναι. Και η ερώτηση είναι η εξής, πώς το καλό ήξερε τη διαδικασία της οξυδοναγωγής για να μας λέει ότι το ένα γένος δεν κάνει εκείνο, το άλλο γένος δεν κάνει εκείνο, το τρίτο γένος δεν κάνει εκείνο και το τελευταίο γένος που είναι το σιδηρού γένος οξυδώνεται και ό,τι βλέπεις και ό,τι καταλαβαίνεις είναι μέσα από την οξύδωση η οποία υπάρχει, ότι χαλάει μυαλά, χαλάει συναισθήματα, χαλάει τα πάντα και ο άνθρωπος δεν είναι πλέον εκείνο το οποίο, για το οποίο προορίζεται. Δεν γενεθλιούται, για να σου πω εκείνο το οποίο έστειλες, όπου γενέθλιος είναι η γένεση ενός που μπορεί να κάνει έναν άθλο. Δηλαδή σήμερα... Αλλιώς, αν ο φίλος σας δίπλα είναι τραχανάς και λαπάς, δεν έχει γενέθλια, γιατί δεν κάνει κανέναν άθλο στη ζωή του, έτσι. Και ξέρουμε πάρα πολλούς τέτοιους, όλοι μας στο κοινωνικό μας περιβάλλον. Θέλω να πω δηλαδή ότι η μελέτη του ανθρώπου σε βάθος και σε πλάτος δείχνει και αποδεικνύει κάποια πράγματα, δείχνει έξω. Λέει, κάποια πράγματα γίναν και σήμερα είναι αυτό το οποίο είναι, αλλά ακριβώς δεν είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι. Και ας έρθω στο προκείμενο. Γνωρίζουμε για τη Θεογονία, όπου ο Μέγας Ισίωδος, γιατί είναι Μέγας, διότι κρατάει τις παραδόσεις, τις προφορικές που του έχουν έρθει, με στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά πολλές φορές συγκλονιστικά. Και που συγγνώμη, του τα έδωσαν οι Μούσες. Ζει στο μουσείο, κάτω από τον Ελικόνα, ζει εκεί πέρα που είναι το κατοικητήριο των Μουσών, συναναστρέφεται με τις Μούσες και του λένε όπα εσύ πρέπει να τα γράψεις γιατί τον επέλεξαν, λοιπόν, τι γράφει, τον λοιπόν. Διάλεξαν οι Μούσες. Τι γράφει, και του είπαν λοιπόν. Εσύ θα τα γράψεις. Τι γράφει λοιπόν, λέει λοιπόν, και οι θεοί ζούσαν στον Όλυμπο στα χαλκαία δώματα, ένα το κρατουμένο. Στο βουνό απάνω χαλκαία δώματα, τον Όλυμπο δεν υπάρχουν. Άρα για κάτι άλλο αφού μιλάει. Ο χαλκός, εποχή του χαλκού είναι το 1900, δηλαδή, τι μας λένε τώρα. Για κάτι άλλο μιλάει. Το πρώτο, το δεύτερο. Και οι θεοί έτρωγαν αμβροσία και έπιναν νέκταρ. Εδώ. Αλλά όταν είχαν κάποιο παράπτωμα κάναν, τους καθαιρούσαν
το νέκταρ και την προσοχή και πέφτουν σε κατατονία. Είναι ιατρικός όρος που σημαίνει ότι είμαι ακίνητος, είμαι ζωντανός, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν έχω την ενέργεια να κάνω τίποτα. Το εκπληκτικό είναι το μετά. Αλλά και τα άλογα των θεών έτρωγαν αμβροσία και έπιναν νέκταρ. Και υπήρχαν ειδικοί τεχνίτες τα οποία τα τάιζαν. Και λες καλά ρε παιδιά, ειδικοί τεχνίτες για να ταΐζω γαϊδούρια και άλογα και μουλάρια. Αλλά το ξεκαθαρίζει. Και όταν η Αφροδίτη έπαιρνε το άρμα της και κατέβαινε, σύννεφα σκόνης σηκωνόντουσαν από την προσγείωση. Του άρματος. Του άρματος. Μήπως ήταν όλα διαστημική συσκευή την οποία έπαιρνε από τον... Τυπική μηχανή, από τον, το οτιδήποτε. Τυπική μια μηχανή οπωσδήποτε. Που έπαιρνε από το αστρόπλιο Όλυμπος και κατέβαινε κάτω και θα μου πεις τώρα καλά. Οι θεοί ζούσαν στα χαλκαία δώματα. Γιατί? Είναι μια άλλη ιστορία που θα την πούμε και αυτήν. Το ζήτημα είναι ότι ο πρώτος ο οποίος μετά μιλάει για αυτά είναι ο Πλάτωνας. Ναι, να πω βέβαια ότι εδώ πέρα που είπες για τα χαλκιά δώματα, όλα αυτά τα κατασκευάζει ένας θεός της φωτιάς, θεός τεχνίτης, τον οποίο δεν τον έχουμε και σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη, αλλά ο ρόλος του είναι τεράστιος, ο Ήφαιστος. Ο Ήφαιστος. Αυτός έχει μια τέχνη. Φυσικά, μηχανικός είναι αεροναυπηγός μηχανικός, ο οποίος κατέχει ό,τι έχει σχέση με την, με την επεξεργασία, όχι μόνο μετάλλων, αλλά και δημιουργίας διαφορών. Και ορυκτών. Ορυκτός. Αυτός δεν έφτιαξε τον Τάλλο. Ναι. Ο Τάλλος τι ήταν? Πώς το λέμε, μια παλιοκούκλα η οποία πήγε στην Κρήτη. Δεν ήξερε τι να κάνει. Ακριβώς, δεν ήξερε τι να κάνει. Ο Πλάτωνας λοιπόν λέει και είναι το καταπληκτικό στο Δήμεο. Και οι κτιστοί θεοί κατ' εντολή του ακτίστου ήρθαν στη γη και λέει τα υπόλοιπα τα οποία λέει. Και η ερώτηση τώρα είναι η εξής. Ο Πλάτωνας τώρα τι λέει, βλακίες? Ο Πλάτωνας λέει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Ή φαντασιοπληξίες. Φαντασιοπληξίες ή λέει αυτά τα οποία το έχουν παραδοθεί από τους Ελευσίνιους, γιατί ήταν μοιημένος, είναι γνωστό. Και Πυθαγόριος. Και Πυθαγόριος, συνεχιστές του Ηράκλητου και όλα τα σχετικά. Και επειδή παρακάτω λέει και διάφορα άλλα, λέει για τα τέσσερα στοιχεία τα οποία είναι στο κώδικα, στο DNA και διάφορα άλλα πράγματα, οφείλουμε να κάτσουμε να δούμε και να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε αυτό το οποίο λέει. Τι αλήθεια έχει αυτό το πράγμα. Τι αλήθεια έχει αυτό το πράγμα. Και πώς κωδικά μας δίνεται, γιατί είναι πολύ, ακούγεται όμορφα, ακούγεται έτσι στα αυτιά μας, σαν παραμύθι, αλλά... Παραμύθι, έχει, όταν ναι. Υπάρχει ο Αχιλλέας, τι παραμύθι. Ναι, λέω, θέλω να πω ότι ακούγεται στα αυτιά μας. Μα όλα αυτά έχουν μεταγραφεί. Ακριβώς. Και αποκρυπτογραφεί σαν παραμύθια, τα οποία είπαν κάποιοι, οι οποίοι κάποιοι, πάση περιπτώσει, είχαν τι να κάνουν άλλο. Ναι, ξέρεις, ο Πλάτωνας ήταν γιατρός, Αριστοκλής. Και επειδή του μπαινε και πολλή ώρα, γιατί μπορεί να μην είχε και πολλή δουλειά, πάση περιπτώσει, στην Αθήνα, από εκεί και πέρα καθόταν και έλεγε ιστορίες, παραμύθια και τα σχετικά. Ναι. Εδώ λοιπόν μένει σε εμάς το να βρούμε τα σπέρματα αληθείας και σοφίας που έχουν αυτά τα κείμενα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί εάν δεν το θέλετε να το ακούσετε από την ελληνική μυθολογία, από τα αρχαία ελληνικά κείμενα, και θέλετε να το δείτε μέσα από τα χριστιανικά κείμενα, okay, να το δούμε μέσα από εκεί. Το πιστεύω, το κατεξοχήν κείμενο του χριστιανισμού, έχει μία φράση μέσα, την έχετε σκεφτεί, που λέει πιστεύω σε ένα Θεό κλπ. Γεννηθέντα ου ποιηθέντα, που σημαίνει ότι σου λέει ότι υπάρχουν οι γεννηθέντες και οι ποιηθέντες. Οι κτιστοί θεοί κατά την ελληνική. Μπράβο, δηλαδή δεν θέλετε να ακούσετε από τη μυθολογία. Ακούστε το από όποια πλευρά και να τα ακούσετε, αλλά ακούστε το. Ανοίξτε επιτέλους τον εγκεφαλό σας. Πατήρ ο ποιής σας, δεν λέει ο Πλάτωνας. Τι ποιεί. Ποιεί όντα τα οποία είναι ανωτά της ποιότητος, διότι στο διάλογο Φέδρος, ο Φέδρος λέει στον Πλάτωνα και οι θεοί παίζουν τους ανθρώπους. Και λέει ο Πλάτωνας αποκλείεται. Λέει γιατί αποκλείεται, γιατί είναι θεοί. Και επειδή είναι θεοί λέει είναι πανάγαθοι.
Το έχουμε σκεφτεί αυτό το πράγμα. Έχουμε σκεφτεί ότι πάρα πολλά βέβαια από τις αφηγήσεις που υπάρχουν, που τσακωνόταν δίθεν η Αφροδίτη, λες και δεν είχε κάνει άλλη δουλειά, αλλά τσακωνόταν η Αφροδίτη μαζί με τον Άρη, τον Ιθόν και το ξέρω εγώ, και ποια ήταν με η ωραία Ελένη και αυτή η Ελένη και τα σχετικά, ήταν πανάγαθη. Πανάγαθο σημαίνει δεν μπορώ να κάνω κακό. Άλλωστε στον Προμηθέα Δεσμότη, όταν τον ρωτάει ο ωκεανός, ο παππούς του Αχιλλέα, και γιατί σε κάρφωσε ο Δίας, υπάρχει μια καταπληκτική φράση που λέει, όχι αυτός ο Δίας, ο ευεργέτης, ο εκπολιτιστής, ο άλλος, και η ερώτηση είναι ποιος άλλος, γιατί άλλος, γιατί ο ωκεανός ρωτάει τον Προμηθέα και του λέει, γιατί τι έκανες, λέει έδωσε ελπίδα στους ανθρώπους, δηλαδή, τους έδωσα ελπίδα, λέει. Και τι του έκανε, λέει, τους μίλησα για το θάνατο. Τι είπα σε αυτήν δια την νούσον ταύτην, οπα. Δηλαδή στους ανθρώπους ο θάνατος είναι νόσος. Ναι. Ποιος το λέει αυτό, ένα όν, το οποίο έχει έρθει απ' έξω, το οποίο ουσιαστικά, τι κάνει, ασχολείται με τους ωκεανούς, τι θα πάλι, τι θα κάνει, τι θα φέρει καινούργια ζώα ή παλιά ζώα ή οτιδήποτε, και ο οποίος είναι από τους κρίσονες. Mm-hmm. Και ρωτάει λοιπόν ότι για αυτή την νόσο, διότι για αυτούς τους κρίσονες δεν υπήρχε νόσος, είναι μυθνητή. Μυθνητή σημαίνει το εξής. Είναι εδώ τώρα παρόντες. Και το λέω με το χέρι στην καρδιά, με πάσαν ευθύνη αυτού που λέω, και θα δώσω ένα στοιχείο για αυτό το οποίο είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Και όποιος θέλει, το πιστεύει. Και όποιος θέλει, το δέχεται. Όποιος δεν θέλει, τι αγάπη δηλαδή τώρα. Δεν θα κάνουμε κάτι. Δηλαδή, όταν χρειάστηκε να πάω στη Λιθουανία για να κάνουμε ένα συνέδριο για το γεωπαθητικό στρες, δηλαδή η διαταραχή του μαγνητικού πεδίου της γης, και ο άλλος κάθεται από πάνω και κοιμάται και οι επιπτώσεις που υπάρχουν, εκεί κατέβασε μία εργασία, μία μεγάλη κοσμοφυσικός μαθηματικός Ρωσίδα, η Νίνα Ισότινα. Όποιος δεν την ξέρει, μπορεί να προστρέξει στα πειράματα του Βασίλιεφ στο Λένιγκραντ 1970, είναι αυτή που στο βίντεο δείχνει να βγάζει με το χέρι της το κουτάκι με τα σπίρτα και να το σπρώχνει από μακριά. Με ενέργεια. Γυναίκα η οποία ξέρει πάρα πολύ καλά τις μελέτες και τις έρευνες που γίνονται στη Σοβιετική Ένωση για τα λεγόμενα παραψυχολογικά και τα παραψυχικά. Τη βιοενέργεια κλπ. Βιοενέργεια, ιστορίες και διάφορα τέτοια πράγματα, όπου αυτοί ήταν πρωτοπόροι και εξακολουθούν να είναι πρωτοπόροι μαζί με άλλους επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Πρέπει να το πούμε αυτό. Λοιπόν, και η Νίνα, την οποία τιμώ, εκτιμώ και σέβομαι, και είναι τιμή μου να είμαι φίλος της, κατέβασε μία εργασία. Οι πληροφοριακές ιδιότητες του νερού διδαγμένες στην Πυθία από τον Απόλλωνα. Σου λέω, τι είναι αυτά που λες. Αυτός ο τίτλος δεν θα πέραγε σε ελληνικό συνέδριο ούτε έξω από την πόρτα. Πέρασε στο συνέδριο Greece Forever το 2016 στην Ολυμπία. Και δεν είπαν και κουβέντα. Μετά λες, ναι. Δεν είπαν κουβέντα. Ναι. Όταν λοιπόν το είπε αυτό, λέω, τι λέει αυτή. Λέω, Νίνα Παπανδρέου, ολιστικός γιατρός από την Αθήνα, από την Ελλάδα, είπες μια κουβέντα. Συγγνώμη. Δηλαδή, τι θες να πεις, ότι ουσιαστικά η Πυθία διάβαζε στο νερό τις πληροφορίες στο μέλλον. Λέει, ναι. Και δεν έβλεπε, μάσαγε κάτι μαστίχες και κάτι δάφνες και τέτοιο. Όχι, λέει. Και τη δίδαξε ο Απόλλωνας. Κάτσε. Δηλαδή πώς τη δίδαξε, με λίγο αφών, με πώς το από μακριά. Όχι, λέει, τη δίδαξε κανονικά. Κάτσε ρε, με συγχωρείς, λέω. Δηλαδή θες να πεις ότι ο Απόλλωνας ήταν δύο χεράκια, δύο ποδαράκια, σαν και εμάς. Λέει, ναι. Και πού το ξέρετε. Λέει, το ξέρουμε. Βέβαια, εκεί κατάλαβα πολλά πράγματα. Και πρέπει να ξέρουμε το εξής. Οι Ρώσοι δεν είναι φαφλατάδες, δεν λένε βλακίες, να μην πω το άλλο. Αυτά που λένε είναι
θεσμοθετημένα και πραγματικά. Τότε άρχισα να σκέφτομαι και να λέω, ρε παιδιά, εδώ καθίστε. Ο Απόλλωνας ήταν, πως το λέμε, άνθρωπος σαν και εμάς, με άλλες ιδιότητες. Γεννήθηκε στην γη με ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί, διότι μαμά του ήταν λιτό. Την ανάδυση, λες, του νησιού. Περίμενε, ας την ανάδυση του νησιού. Παιδιά, έχεις, όταν γίνεται η σύλληψη, τι γίνεται, μισό από εδώ και μισό από εδώ. Mm-hmm. Στον Απόλλωνα πώς όλο το γενετικό του Δία πήγε στο γονιμοποιημένο αυγό. Και βγήκε Θεός και όχι μη Θεός. Γιατί ο Αχιλλέας, ένας θνητός, ο πατέρας του Πηλέας, μία μη θνητή, η μητέρα του, η Θέτης. Αυτός βγήκε ήρωας. Βγήκε η μη Θεός. Ήρωας, ναι. Η μη Θεός. Είχε και τα γονίδια του τέτοιου και το επιγονιδίωμα και από την άλλη μεριά το αντίστοιχο. Στον Απόλλωνα πώς έγινε αυτό. Και όχι μόνο αυτός, και η Άρτεμις. Δηλαδή, κάτσε, μην με αρχίσουμε να τρελαινόμαστε. Εκτός εάν ήταν, πώς το λέμε, κατευθυνόμενο και υπήρχε παρέμβαση. Εκτός, και αν υπήρχε παρέμβαση, από ποιος. Εκτός δηλαδή, μόνο εάν η λιτό ήταν μια παρένθεση και όχι. Μέσα στο δικό σου δρόμο. Κάπως έτσι. Αλλά όλο το υπόλοιπο υλικό μεταφέρθηκε ούτως ώστε να έχεις έναν Θεό, τον Εκκεσεκόμη Απόλλωνα, τον Θεό Φίβο, ο οποίος από εκεί πέρα έκανε πράγματα και θάματα, μουσική. Εμείς κάνουμε και, πώς το λέμε, κάποιες εκδηλώσεις, υγεία και μουσική, διότι ο Απόλλωνας έχει πει ότι η μουσική θεραπεύει. Και πράγματι θεραπεύει. Και ξέρουμε ποιες συχνότητες θεραπεύουν τι. Και ξέρουμε πώς αυτές μεταφράζονται σε νότες. Και ξέρουμε και τα τραγούδια και τα έχουμε παίξει τα τραγούδια αυτά σε παραστάσεις και θα πάμε παρακάτω. Γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει και όχι να τα μασάει αυτά που του λένε. Και να επιλέγει αυτό το επίπεδο το οποίο του κάνει καλό. Το Αλάμπρα, παραδείγματος χάρη, είναι μια ισπανική μουσική η οποία έχει πολύ συγκεκριμένα στοιχεία θεραπευτικά. Από εκεί και πέρα τα ιατρικά. Δεν τα δίδαξε στον Ασκληπιό. Και, ναι, τα δίδαξε και στον Ασκληπιό και στο Χείρονα. Και στο Χείρονα. Αυτό λοιπόν λέει το εξής, ότι υπήρχε μια συνέχεια, υπήρχε μια παροχή, μια χορηγία από κάπου προς κάποιους. Και αυτή η χορηγία που έφτιαξε αυτές τις γενιές, τι στο καλό έφτιαξε. Τι ήταν οι προηγούμενοι και ποια είναι η διαφορά με τους επόμενους. Εκεί μπαίνει η μοριακή βιολογία, η οποία μοριακή βιολογία αρχίζει να ξετυλίγει το κουβάρι και να λέει ότι ναι, προφανώς και αυτούς και για αυτούς και για αυτούς και για αυτούς τους λόγους και αυτά τα στοιχεία έχουμε υποστεί, ας το πούμε, επεξεργασία. Στον κώδικα. Και όχι μόνο στον κώδικα, γιατί ο κώδικας, το τελευταίο paper το οποίο βγήκε, λέει δεν είμαστε τα γονίδια. Τι είμαστε, Γιώργο, τα αρχεία καταγραφών, το επιγονιδίωμα. Έχουμε κάνει και αυτή την εκπομπή, ακούστε την. Την εκπομπή την κάναμε, όπως και το πεδίο εγκεφάλου. Και μετά κάναμε και την ύβρη, για να φτάσουμε εδώ, διότι ποιο ήταν η πρώτη ύβρη, η ασέβεια. Να σταματήσει αυτό το βιολί. Να σταματήσει αυτή η ασέβεια απέναντι στους ευεργέτες και στους εκπολιτιστές. Διότι αυτοί κάνανε ένα μακρινό ταξίδι να έρθουν εδώ, να καθαρίσουν τον πλανήτη από τους βρώμικους, από τους ελεηνούς, που ξέρεις, όταν ήρθανε είπανε, τι κάνετε εσείς εδώ πέρα, ρε. Τα λεγόμενα αφεντικά, πώς το είπαμε, αυτοί που υπήρχαν προηγουμένως εδώ, οι Τιτάνες, ήταν λίγο βρώμικοι. Και φαίνεται ότι τους ανθρώπους δεν τους χρησιμοποιούσαν μόνο για δουλειές, τους χρησιμοποιούσαν και για άλλα. Και παρεμβαίνει λοιπόν εκείνος ο τύπος ο Δίας και λέει, τι κάνετε εδώ πέρα, τι είναι αυτά. Και του λένε, άντε ρε,
θα μας πεις εσύ τι κάνουμε εδώ πέρα. Και λέει, αντε ρε, κάτσε καλά, λέει, άσε μας. Και όπως κάνει έτσι, αρχίζει να πετάει και αραβνούς από τα χέρια του, τα δάχτυλα, έτσι αναφέρεται, οι οποίοι τους κάψανε και μαζί και αυτό οι άλλοι. Και η ερώτηση είναι η εξής. Πλάκα μας έκανε ή σοβαρολογούσε? Και υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα να πέταγε και αραβνούς και να μην είχε ένα πολύ βόλο, ξέρω εγώ, ή κάτι άλλο? Πολύ προβληματίστηκα γι' αυτό και θυμήθηκα όμως μια εργασία που μου έστειλε ο Πάνος ο παπάς. Άλλος αυτός. Ευεργέτης. Έχουμε κάνει εκπομπή με τον Πάνο τον Ευεργέτης, παπά. Ευεργέτης, ο οποίος πήρε τα γνωστά, ξέρεις, ναι, μετά που κάνω. Εργασία η οποία γίνεται σε στρατιωτικό εργαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, το Αρθοτόχο, και στο οποίο λέει το εξής. Στην κυταρική μεμβράνη του ανθρώπινου οργανισμού υπάρχουν αντλίες οι οποίες κάνουν μεταφορά πρωτονίων και μεταστοιχείωση. Ηλεκτρικού φορτίου. Πρωτονίων. 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 Πρωτόνια είναι σημαντικά δομικά στοιχεία του μορίου, του ατόμου, καταλαβαίνεις, μεταφορά πρωτονίων και μεταστοιχείωση. Δηλαδή, ψυχρή πυρηνική σύνδεξη. Τι έκανε ο Δίας? Ψυχρή πυρηνική σύνδεξη, μάλιστα. Το αναφέρει ο παπάς αυτό, το λέει ο παπάς. Πρόσεξε να δεις. Ναι, αλλά εγώ το έχω στο ασύρα μέσα. Ναι, ναι. Έχω τις αντλίες που λέει μέσα σε αυτές, μεταφορά πρωτονίων. Όταν λοιπόν κάτσεις να κάνεις τα μιλιβόλτ που είναι και την επιφάνεια του δακτύλου, αν εκτονωθεί πλήρως αυτή η ενέργεια, παράγει ενέργεια αντίστοιχη με 10 εκατομμύρια βόλτ. Δεν θα ήθελα να είσαι μπροστά στα 50 χιλιόμετρα. Γιατί άμα πέσει ένα τέτοιο πράγμα στα 50 χιλιόμετρα, σε έκαψε. Μα τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ναι, αλλά όταν πάρω το κινητό και κάνω μία έτσι, η ενέργεια που έχω εδώ πέρα αλλάζει το αυτό, διότι υπάρχει το απτικών στοιχείων και εκμεταλλεύεται αυτό το ελάχιστο το οποίο υπάρχει. Αλλά υπάρχει. Ποιος το έβαλε εκεί πέρα μέσα? Μα θα μου πεις και δεν υπήρχε σε προηγούμενος, προφανέστατα όχι. Γιατί είναι ανώτερο στοιχείο αυτό. Έτσι. Αυτό είναι λοιπόν ένα στοιχείο που λέει αυτοί αφήσανε. Κάτι αφήσανε. Αχ, ίχνη. Αυτά είναι ίχνη τα οποία αφήσανε. Και αυτά τα ίχνη τα οποία αφήσανε, οφείλουμε να τα ανακαλύψουμε, να δούμε ποιος ήταν ο άλλος ο οποίος παρενέβη και το χρυσούν γένος το έκανε αργυρούν και μετά έκανε, πώς το λέμε, χαλκούν και μετά τον ιερό που πήγε να φτιάξει τα πράγματα και μετά το σιδηρούν που είναι της πλάκας και δεν μπορείς να φασιστείς κανέναν και δεν μπορείς να φασιστείς σε πράγματα και ο οποίος τρέχει ο Σίδος, πουλάει τον πατέρα, τον αδερφό του και όλες τις ιστορίες για να καταλάβουμε επίσης τι συμβαίνει στον πλανήτη εκ της πτώσεως των ιών των θεών. Διότι έτσι είναι τα πράγματα. Η πτώση των γενών αυτών από το πιο ευγενές μέταλλο στο χειρότερο πάντα, στο υποδέστερο, μπορεί να κάνει με την απώλεια κάποιων ιδιωτήτων, πρωτονίων ή κάποιων τέτοιων ιδιωτήτων. Κοίταξε να δεις, ο κώδικας πλέον γνωρίζουμε ότι δεν είναι απλά το DNA, ο κώδικας είναι το DNA και το επιγονιδίωμα. Το επιγονιδίωμα είναι μια μεμβράνη γύρω-γύρω, τα έχουμε πει αυτά, στο DNA του κυττάρου, το οποίο έχει εγγραφές, έχει πάρα πολλές εγγραφές, δηλαδή μπορούμε να τις διαβάσουμε μέσα από το ασύρα. Συνήθως βγάζεις γύρω στο 160-170 κρίματα, πώς να το πούμε, βλάβες, λάθη, αλλά εδώ υπάρχει κάτι άλλο το οποίο είναι ακόμα πιο εκπληκτικό. Είναι γραμμένες και αρετές, Γιώργο. Τα έχουμε πει αυτά, τα ξαναπούμε όμως. Είναι γεγραμμένες και αρετές και η ερώτηση είναι η εξής. Ποιος την ευχή της έγραψε αυτές τις αρετές? Μιλάμε για 50, 60, 70, 78 αρετές που προσδιορίζουν ένα άλλο ποιόν και ένα άλλο επίπεδο
δυνατοτήτων των ανθρώπων, όντων, των όντων γενικότερα. Διότι εάν προϋπήρχαν αυτές, δεν θα ήταν το χάλι που είχε η ανθρωπότητα για να έρθουν οι άλλοι και να το φτιάξουν. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η παγωγική σκέψη. Και εάν κάποιοι άλλοι το είχαν ενεργοποιήσει και τα σχετικά, δεν θα ήταν οι Τιτάνες όπου οι άλλοι τους είπαν κάτσε καλά ρε. Και οι οποίοι βέβαια τελευταίως κουνιούνται λιγάκι, δεν θα πούμε παραπάνω, δεν κάνει, έτσι, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι εδώ στον πλανήτη υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Αυτή. Από πότε έγινε η εγκατάσταση αυτών των αρετών μέσα στο όν? Ακριβώς. Η εγκατάσταση λοιπόν των αρετών κατά τον Πλάτωνα πρέπει να είναι αυτά που φέρανε μαζί τους για να ανεβάσουν το ανθρώπινο γένος από το επίπεδο που ήταν να πάει προς τη θέωση. Να πάει προς τη θέωση. Διότι όταν κάνεις ανάλυση αυτών των αρετών, συγκλονίζεσαι. Λες, κοίτα τι είναι εδώ πέρα. Κοίτα, κοίτα αυτός ο άνθρωπος. Όμως, από την άλλη μεριά, το φόρτωμα του επιγονιδιώματος, με όλες τις σαβούρες, τα άσχημα συναισθήματα, όλα αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνεις ότι είναι παράσιτα, τα οποία παράσιτα δεν αφήνουν το επιγονιδίωμα να παίξει το ρόλο του, ούτε το γονιδίωμα να αντιγραφεί έτσι όπως θα πρέπει για να κάνει τη δουλειά του. Να πούμε ότι μέσα στις σαβούρες που εμποδίζουν όλη αυτή την ιστορία, όπως λες, της θέωσης και της υγείας ούτως ή άλλως, είναι η κακή μουσική, οι κακές τέχνες, η κακός κινηματογράφος, το κακό θέατρο, οι ειδήσεις στην τηλεόραση. Δεν είναι τέχνες. Ναι, θέλω δεν να είναι πω... μουσική. Δεν είναι τίποτα από αυτά. Διότι αν δούμε την γενικά την δημιουργία, κόσμος σημαίνει ομορφιά. Κόσμημα. Κόσμημα. Άρα ό,τι έχει δημιουργηθεί είναι ομορφιά. Άρα επ' αυτής γίνεται εάν η... Εάν κάτι δεν βγάζει ομορφιά, δεν είναι κόσμος. Δεν είναι κόσμος, είναι απαλό. Δεν έχουμε ψάξει καθόλου το απαλό. Δεν έχουμε ψάξει καθόλου αυτό που Μέγας Δημόκριτος έχει πει, αισθητών και τομιών. Διότι η μετάφρασή του δεν είναι, κατά την άποψή μου, αυτό που υπάρχει και αυτό που δεν υπάρχει. Και εμένα η μετάφραση είναι αυτό που αντιλαμβάνεις και αυτό που δεν αντιλαμβάνεις. Ποιο είναι αυτό που δεν αντιλαμβανόμαστε? Τι έχει κάνει αυτό, αυτό που δεν αντιλαμβανόμαστε στην πτώση? Διότι το χρυσούν για να χαλάσει, παίρνεις ένα τρίτο νητρικού και δύο τρίτα θηικού και μπορείς να το οξυδώσεις. Από εκεί και πέρα το αργυρούν είναι πιο εύκολο και φτάνει σε ένα σημείο όπου ο άνθρωπος είναι ένα σιγαρόχαρτο που μπορεί να τρεπίσει ένα μικρόβιο, να μπορεί να τρεπίσει ένα άλλο. Από την άλλη μεριά όμως, η μοριακή βιολογία λέγει άλλα πράγματα. Έχεις ακουστά για το κλωθό, ρε φίλε? Δεν το έχεις ακουστά. Το κλωθό λοιπόν είναι αντιγυραντικό γονίδιο. Δηλαδή, ελέγχει την παραγωγή κολαγόνου και επιτρέπει. Άμα δουλεύει καλά, στα 80 σου να είσαι GG. GG-ους. Στα 80, στα 90, στα 100. Η ιστή να είναι τρυφερή, διότι το κολαγόνο είναι τρυφερό, να αιματώνονται καλά, άρα να μην γερνάς. Διότι το γέρος τι είναι, ο χρόνος, ποιος χρόνος? Δώστε μου εξισώσεις για τον χρόνο, ο οποίος δουλεύει πάνω στο υλικό και το αλλάζει. Όχι. Χρήση είναι και φθορά. Και τι γίνεται? Γίνεται ότι δυστυχώς ο οργανισμός δεν λειτουργεί έτσι όπως πρέπει να λειτουργεί. Τι εννοώ? Εννοώ ότι υπάρχει μια πρόνοια την οποία τη βλέπεις μέσα στο κύτταρο, τη βλέπεις μέσα στο γονιδίωμα, στο επιγονιδίωμα. Και τι λέει αυτή η πρόνοια? Έχω αντιοξυδοτικά γονίδια. Έχω αντιφλεγμονώδη γονίδια. Έχω επιδιορθωτικά γονίδια. Έχω αντιγυραντικά γονίδια. Έχω επιβιωτικά γονίδια. Έχω ό,τι χρειάζεται για να ζω πάρα πολύ καλά, ωραία, χωρίς να παθαίνω τίποτα. Αυτή τη στιγμή ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου σε επίπεδο μικροβιακό λέγεται μπορέλια. Ακούστε το καλά αυτό, μπορέλια. Η μπορέλια είναι η επόμενη
πανδημία η οποία ήδη υπάρχει, σκοτώνει. Έχουμε πολύ παραπάνω θανάτους από τις γεννήσεις και όχι μόνο, και είναι πλεονάζοντες οι θάνατοι, αλλά δεν μιλάει κανένας. Ξέρετε ότι η μπορέλια για να μπει σε ένα ανθρώπινο οργανισμό κάνει προεπισκόπηση, φέρει φυφή. Ρυφηφή. Και ελέγχει, αν βρει. Ελέγχει, αν βρει, ναι, αν βρει αντίσταση. Αν δεν βρει αντίσταση, μπαίνει. Αν βρει αντίσταση, όχι. Η ερώτηση είναι και σε πόσους μπαίνει. 95-98% οι υπόλοιποι είναι για κλάματα. Και η ερώτηση είναι γιατί, ρε παιδιά. Διότι κάτι εμποδίζει τη σωστή λειτουργία αυτού του κοσμήματος που λέγεται άνθρωπος, αυτού του θαύματος που λέγεται άνθρωπος, ο οποίος μόλις χαλάει ένα τέτοιο πράγμα, πάει το RCC1, λέγεται ένα πταγωνίδι, ή το RMIMT και επιδιορθώνει τα πράγματα. Δεν σου αφήνει να χαλάσεις. Επίσης, αυτός ο... Πότε δεν πάει όμως αυτό να επιδιορθώσει? Άμα είναι μπλοκαρισμένο, δεν πάει. Από τι? Από αυτό που είδα χτες στις ειδήσεις? Από οξυδοτικό στρες, από τοξικότητες, από το ότι το σήμα δεν περνάει μέσα από το επιγονιδίο, με το ότι βαριά μέταλλα μπλοκάρουν υποδοχής. Και όταν μπλοκάρουν υποδοχής, ξέρεις, μπλοκάρουν και κάποιους υποδοχής που λέγονται ανδρογόνα και ιστρογόνα. Δεν θα μιλήσω γι' αυτό, αλλά ας το ακούσουν κάποιοι, μπας και καταλάβουν τι γίνεται σε κάποιο άλλο επίπεδο. Έτσι. Λοιπόν, όταν λοιπόν υπάρχει το μπλοκάρισμα, δεν λειτουργεί το επιγονιδίωμα, δεν λειτουργεί το γονιδίωμα, από εκεί πέρα γίνεται ένας χαμός. Μπαίνει το άλλο μέσα και ό,τι μπουστάρει τρώει και κάνει και δείχνει, και βέβαια το αποτέλεσμα είναι γύρανση, θάνατος. Αλλά η αθανασία, δηλαδή η μη θνητότητα, είναι γραμμένη μέσα στα κύτταρα. Και ποιο το λέει αυτό? Έχουμε, την κουβαλάμε. Και ποιο το λέει αυτό? Είσαι ακουστά για ένα Πριγκοζίν. Ναι, το είσαι ακουστά, ε? Ναι, αυτός λοιπόν ο Πριγκοζίν λέει το εξής. Ο άνθρωπος είναι ανοιχτό χαοτικό σύστημα που δεν επιδέχεται εντροπία. Εντροπία σημαίνει χάλασμα, παράλυση, διάλυση. Καλά ρε παιδιά, αν δεν επιδέχεται εντροπία, αν είναι φτιαγμένος έτσι όπως είναι φτιαγμένος, πώς σκατά πεθαίνει? Ή γιατί πεθαίνει? Γιατί πεθαίνει? Ή γιατί φεύγει τόσο νωρίς, γιατί έχουμε... Διότι ακούς εδώ πολλά και διάφορα. Γιατί η μία άλλη ερώτηση η οποία υπάρχει είναι η εξής. Γιατί αυτοί θέλουν να ανεβάσουν το ανθρώπινο γένος σε άλλο επίπεδο, να κάνει τι? Τι? Μην την απαντήσεις τώρα, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό μηχάνημα. Να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό μηχάνημα. Θα πρέπει διάλειμμα, να ακούσουμε και το τραγουδάκι μας και να μπούμε μετά στη δεύτερη μας ώρα κανονικά, για να συνεχίσουμε και να έχει ενδιαφέρον για τους ακροατές να μείνουν στους δέκτες τους για να ακούσουν αυτά που έχουμε να πούμε. Τι λόγο είχαν αυτοί, οι θεοί, αυτοί που ήρθαν, τόσο πονόψυχοι ήταν και θέλανε να μας ανεβάσουν εμάς στο επίπεδό τους. Βρήκε μου άνθρωπε κατ' εντολήν του ακτίστου, ξέρεις τι θα πει αυτό? Εγώ ξέρω. Και δεν μας αφήνανε εκεί πέρα κάτω που ήμασταν ένα με τη γης. Σε λίγο αυτά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μέρος δεύτερο. Εδώ η εκπομπή Γη Φυτώριο Θεών με τον Γιώργο Λεκάκη στο μικρόφωνο και τον Νίκο Παπανδρέου στο έτερο. Προσπαθούμε να σας πούμε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι υπάρχουν θεϊκές κατασκευές μέσα σας, μέσα μας, μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Αυτοί οι ευεργέτες ήρθαν και μας δώσανε πράγματα, μας αφήσανε πράγματα που έχουν πέσει πάνω τους όλοι οι άθλοι, οι μικροί και οι βάρβαροι που λέω και εγώ στο τραγούδι μου, για να μας λιώσουν. Μαύρη. Μαύρη, μαυρίλα πλάκος, μαύρη σαν κυβερνακούδα. Μαύρη. Και έχουν κάνει ό,τι μπορούν, ό,τι έχουν μπορέσει τουλάχιστον μέχρι τώρα, γιατί δεν έχουν καταφέρει και πολλά πράγματα, μην νομίζετε. Έχουν ό,τι έχει περάσει, ό,τι διαστροφή έχει περάσει από το μυαλό τους, ούτως ώστε να μην λειτουργούν και να μην βγαίνουν προς τα έξω τα καλά. Τα καλά κομμάτια του ανθρώπου που ούτως ή άλλως κουβαλάει, τα θεϊκά κομμάτια του ανθρώπου που ούτως ή άλλως κουβαλάει μέσα του, και είναι φλασμένος για θεϊκά πράγματα, για ανώτερα πράγματα. Έτσι βλέπουμε να πέφτουν όλα. Έτσι βλέπουμε τις πτώσεις των ανθρώπων, των σχέσεων, των συναισθημάτων, των συμπεριφορών κλπ. Κλπ. Εδώ λοιπόν ο γιατρός, ο Νίκος ο Παπανδρέου, ο φίλος μου και αδελφός μου, επαναλαμβάνω, προσπαθεί να σας πει: ξυπνήστε και
και πετάξτε έξω από τον κύκλο σας οτιδήποτε τοξικό και οποιονδήποτε τοξικό. Ναι ρε, με συγχωρείς να σου πω κάτι γιατί το λέω αυτό το πράγμα, διότι προηγουμένως υπήρξε η ερώτηση και γιατί μας πήγε να μας φτιάξουν έτσι. Διότι άμα είσαι ένα κήπο ωραίο που έχει μέσα ζαζαβατικά ιστορίες, ζώα και τέτοια, πρέπει να έχεις ένα φύλακα. Προοριζόμασταν για φύλακες του πλανήτη. Δηλαδή, του ωραίου κήπου. Του ωραίου κήπου. Γι' αυτό έπρεπε να έχεις και τις αντίστοιχες δυνατότητες και τις αντίστοιχες ιδιότητες να μπορείς να το κάνεις να αυτό. Φροντίζεις. Δηλαδή, να έχεις τη δύναμη, να έχεις τη διορατικότητα, να μπορείς να χρησιμοποιείς ενέργεια πέρα από το συμβατικό τρόπο και από εκεί και πέρα να μπορείς να φτιάχνεις αντίστοιχα πράγματα. Και τι δώσαν τον ελληνικό πολιτισμό. Α, τι είναι αυτά που λες. Ο ελληνικός πολιτισμός δεν είναι η Ακρόπολη και το Ερεχθείον και ο ναός του Απόλλωνα στην Φυγαλία κάτω. Όχι. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του ελληνικού πολιτισμού. Πριν λοιπόν από 20 περίπου χρόνια έγινε ένα συνέδριο για την ελληνική γλώσσα. Βγήκαν πράγματα και θάματα. Τα πράγματα και τα θάματα τα οποία βγήκαν ήταν ότι αν μελετήσαμε PET scan και με, πώς το λέμε, διάφορες άλλες τεχνικές μελέτες, τους ανθρώπους οι οποίοι άκουγαν για κάποιο χρονικό διάστημα ελληνικά, είδαν ότι οι νευρονικές τους συνάψεις και αντίστοιχα τα νευροπεπτίδια, προπεπτίδια και τα υπόλοιπα τα οποία παρήγαγαν, είχαν αλλάξει. Ναι, είναι το περίφημο συνέδριο The Alphabet and the Brain. The Alphabet μπορείτε and the να brain. Το βρείτε και στο διαδίκτυο, τα πρακτικά του δηλαδή, να τα κατεβάσετε. Δεν ξέρω, υπάρχουν στα πρακτικά του, ναι, στο διαδίκτυο, ναι, ναι. Τα βάλαν, γιατί όταν ο Παπαμαρινόπουλος μου έδωσε το βιβλίο, είπε ότι το είχαν 50 άτομα το είχαν πάρει αυτό. Τώρα, άμα τα καταφέραμε και μπήκε στο διαδίκτυο, θα είναι πάρα πολύ καλό. Διότι την προέκταση την ξέρεις. Αρχαιολινικές σπουδές στο Στρατιωτικό Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, 20 χρόνια μετά, όσοι είχαν πώς το σπουδάσει εκεί πέρα, ήταν 2 κλάσεις, 3 κλάσεις ανώτερα από όλους τους άλλους. Γιατί μάθαιναν και αρχαία ελληνικά. Γιατί ακούγαν και μάθαιναν αρχαία ελληνικά. Αυτό ήταν το γλώσσα. Όταν λέει οι Αθηναίοι άκουσαν, έτσι, είδαν το ελληνικό αλφάβητο, το, έτσι όπως είχε, τους το δώσανε τον τροποποιημένο τον 5ο-6ο αιώνα π.Χ. Έτσι επίσης τέτοιος ενθουσιασμός που αρχίσαν να κάνουν και να φτιάχνουν και πολλά και διάφορα. Όταν λοιπόν έχεις έναν πολιτισμό ο οποίος με 4 κυβατικές διαδικασίες, γλώσσα, μουσική, γεωμετρία και διατροφή, και θα πω γιατί, λοιπόν, αλλάζεις τα μυαλά των ανθρώπων. Η ερώτηση είναι, δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Γιατί δεν μπορεί να είναι τυχαίο? Γλώσσα, μουσική, γεωμετρία, διατροφή. 4 συμπτώσεις είναι βέβαια βεβαιότητες στα μαθηματικά. Από κάπου έρχονται αυτά. Γλώσσα λοιπόν είναι το ένα το τέτοιο. Μουσική, ο Θείος Απόλλων έδωσε τη μουσική, πρακτικά είναι 3 τριάδες, 174, 258, 369, 417 και αυτές αλλάζουν κυλιόμενες και υπάρχουν και πώς λέμε οι άλλες που είναι οι αρμονικές. Και δίπλα λοιπόν λέει η 528 παίρνει μεταμορφώσεις και θαύματα στη ζωή. Κάτσε ρε φίλε, μας δουλεύεις τώρα ή, με συγχωρείς, αλλά είναι οι βιβλιοθήκες του Αμερικάνικου στρατού από το Ασύρα, που θα σας πω τι θα πει αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το ακριβώς το πράγμα, σαν ιδιότητα, σαν δυνατότητες, και δεν μπορεί να λένε οι άνθρωποι βλακίες ή να μην τι άλλο είπω και χαρακτηριστώ, γιατί ξέρεις ρε και το ρε που λέω καμιά φορά, δεν τον άλλο τον στεναχώρησε, με συγχωρείς άμα ακούς ή βλέπεις την εκπομπή, συγγνώμη, αλλά λόγω καταγωγής ξέρεις σφάκαινο κεφαλονί το αγιαλιώτικα, ναι, μου ξεφεύγουνε λιγάκι. Οπότε η ιστορία οφείλει να μπει και να καταλάβει καλά γιατί έδωσε ο Απόλλωνας, λέει ο Απόλλωνας ότι έδωσε τη μουσική στους ανθρώπους για να κρατάνε ισορροπίες, να κρατάνε συναισθηματικές ισορροπίες, να κρατάνε πνευματικές ισορροπίες. Και η γεωμετρία, τι δουλειά έχει η γεωμετρία ρε παιδιά? 1,618,053, ο χρυσός αριθμός. Ο χρυσός αριθμός λοιπόν είναι η αναλογία εκείνη με την οποία τραβάς πληροφορίες.
Τι σου λέγα κάτι προηγουμένως για τον Σοκράτη και τα σχετικά. Ρωτάει λοιπόν τον Σοκράτη και του λένε, πώς εμύθησε τα μυστήρια ο διδάσκαλε, λέει, δια το έρωτος από τη Διωτήμα. Δηλαδή την τη Διωτήμα και αυτό. Λέω, δεν γίνεται ρε παιδιά, δηλαδή είναι μία διαδικασία. Και ύστερα σκέφτηκα ότι κάτσε, με συγχωρείς, η διαδικασία είναι δύο άνθρωποι που ήρθαν πάρα πολύ κοντά ένα στον άλλον. Η διαδικασία είναι επίση ότι γίνεται μία κατάσταση που υπάρχει μία κινήση πανεδρομική που θυμίζει Αγγλία. Η διαδικασία γίνεται πάνω σε μεσημβρινούς που είναι ροές ενέργειας και πληροφορίας στο ανθρώπινο σώμα. Και εδώ τι είναι, ο ροδόχος κίστη και ο ροδόχος κίστη από την άλλη μεριά και ενώνονται. Και άμα ενώνονται δύο κυκλώματα, τι γίνεται ρε Γιώργο? Ανοίγουν οι στρόβιλοι στα τσάκρα. Πόσα είναι τα τσάκρα, παιδιά? Λένε 8, 7, λέω όχι, 15, 15. Τα υπόλοιπα είναι απάνω, ψηλά. Το οποίο σημαίνει ανοίγουν αυτά και αρχίζουν και κατεβαίνουν οι πληροφορίες. Διότι ο άνθρωπος το είπε. Έχω ένα δαιμόνιο το οποίο το ρωτάω και παίρνω απαντήσεις. Δηλαδή τι ήταν, γιόντ. Μακρύ χέρι του Θεού, ο Σοκράτης. Ρώταγε και έπαιρνε απαντήσεις. Με ποια διαδικασία έγινε αυτό? Έγινε με μια διαδικασία που σήμερα τη λέμε νήσι, τη λέμε σεξ. Εγώ παιδιά σεξ δεν θέλω. Τη λέμε πλάκωμα, τη λέμε ναι, οπωσδήποτε, οτιδήποτε. Αλλά εδώ χάνεται ολόκληρη η σημασία της, διότι έχει βεβαίως και τη σημασία της αναπαραγωγής. Και η σημασία της αναπαραγωγής είναι ότι όταν γίνεται αυτό και υπάρχει η δυνατότητα από κάτω, ανοίγει και κατεβαίνει το πεδίο διαμόρφωσης που λέει ο Σαλ Ντρέικ, ούτως ώστε το έμβριο που πουθενά το DNA δεν λέει ότι ξέρεις εδώ θα πάει το μάτι, εδώ θα πάει το αυτή, μην πούμε για το εκείνο το ανέκδοτο, εγώ θα κατεβώ, εσύ θα ανέβεις και τα υπόλοιπα. Τότε ποιος είναι εκείνος που διαμορφώνει τη μορφή, το σχήμα? Το πεδίο διαμορφωτικής πληροφορίας. Το οποίο πεδίο διαμορφωτικής πληροφορίας, ναι. Και εδώ επισέρχεται και η γεωμετρία, διότι το σώμα έχει γεωμετρική κατασκευή. Φυσικά και η γεωμετρική κατασκευή, φυσικά και εκεί παίζουν οι χρυσοί αριθμοί, γιατί άμα δεις τον Απόλλωνα του Πραξιτέλη, ή αν δεις τον Ηρακλή του Λύσιπου, θα δεις ότι οι αναλογίες είναι τέτοιες, παθαίνει σοκ. Λες, τι είναι αυτό ρε παιδιά εδώ πέρα? Και είναι αυτό το θαύμα. Το θαύμα των αριθμών μετατρέπεται σε θαύμα της ποιότητας, σε θαύμα της ζωής. Έρχεται λοιπόν αυτό με τον Σοκράτη, όπου αναδεικνύει ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλέον απλά δύο χεράκια, δύο ποδαράκια. Είναι ένα πεδίο το οποίο έχει ροές ενέργειας και πληροφορίας, 11 από εδώ, 11 από εδώ, κατεβαίνουν από το κεφάλι και πάνε σε διάφορα όργανα. Αλλά η πλάκα της υπόθεσης είναι ότι πάνε και στα χέρια. Καλά, γιατί? Και να μπορούν να εκπέμπονται και να μπορεί να υπάρχει η σύναψη και να μεταφέρονται πληροφορίες. Γι' αυτό και στη χειραψία ανταλλάσσουν πληροφορίες. Όχι μόνο, διότι όταν είσαι σε συνέβρεση, να το πω ελληνικά, με τα γυναικό στινός, ανταλλάσσεις πληροφορίες όταν γίνεται αυτή η ιστορία. Και εκεί τι πληροφορίες ανταλλάσσεις? Πιο πολλές φορές τίποτα, διότι επισέρχεται η ευχαρίστηση. Πέρα όμως από την ευχαρίστηση υπάρχει διαδικασία, η οποία θα πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι, για να ξέρουν με ποιους πάνε, με τι πάνε και γιατί πάνε. Διότι όλη αυτή η διαδικασία, ιδιαίτερα στον άνθρωπο, δεν δόθηκε μόνο για αναπαραγωγή. Δόθηκε και για σύζευξη, διότι θα μου πεις τι σύζευξη? Τι να κάνουμε? Μέσα σε αυτά που διαμορφωθήκαν στον άνθρωπο είναι κεραίες εκπομπής, κεραίες λήψεις, κεραίες εκπομπής φωτός από τα κεντριόλια στο κύτταρο και επίσης και άλλα πράγματα. Πυραγωγημότητα, φρόλιχ, διαχειόμενες δομές και αυτοδιάρθρωση, να μαζέψει ενέργεια ο άνθρωπος για να τη δίνει. Επομένως, εδιαμορφώθη από ό,τι φαίνεται μία διαδικασία, μία πλατφόρμα, η οποία είναι πλατφόρμα μετάδοσης, λήψης πληροφοριών
και συνεργασίας, διότι αν δεις τον ανθρώπινο οργανισμό είναι η ιδανική πολιτεία, είναι η απόλυτη και άριστη κοινωνία. Ποτέ κανένα σηκώτη δεν είπε όλα εγώ και εσείς τα υπόλοιπα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει όχι μόνο η οικονομία της φύσης αλλά και η σοφία της φύσης. Ότι όταν αυτή τη στιγμή λέμε ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι γλώσσα και αποδεικνύεται ότι είναι κβαντικός παράγοντας ο οποίος διαμορφώνει συνάψεις, δηλαδή τι κάνει Ηράκλειτο, τι κάνει Θαλή, τι κάνει Πλάτωνα, τι κάνει Αριστοτέλη, αυτό κάνει. Πού το κάνανε αυτό ρε Γιώργο, πού? Στις μεγάλες σχολές, στους ιερούς ναούς, στα ιερατεία και στα ασκληπία. Τα ασκληπία ήταν κύτταρα του ελληνικού πολιτισμού, δοσμένο από όντα τα οποία ήταν σε διαφορετικό, σε άλλο επίπεδο. Γιατί και πάλι και ο ασκληπίος δεν είναι ένας. Έχουμε έναν στην Τρίκη, έχουμε έναν στην Επίδαυρο, έχουμε άλλο στη Γόρτινα. Μήπως ο ασκληπίος ήταν ιδιότητα? Ιδιότητα, αξίωμα. Ήταν αξίωμα, το οποίο αξίωμα ήταν η μεταφορά γνώσεων, ούτως ώστε, διότι πιστεύω. Σε επιπιστεύω. Έχω πίστη σε κάποιον, έχω εμπιστοσύνη σε κάποιον. Πώς θα του είσαι εμπιστοσύνη, μα δεν το ξέρεις. Το ξέρω, προηγείται το πιστεύω. Το γνωρίζω. Γνωρίζει το Θεό, ναι. Το ξέρω. Νάτος. Εδώ είναι. Είναι το πεδίο το οποίο μας διαμορφώνει, το πεδίο το οποίο μας επιτρέπει να μπορούμε να εκφράσουμε ό,τι το καλύτερο ή αν στραβώ στο πράγμα, ό,τι το χειρότερο. Βλέπεις τώρα τι γίνεται. Βλέπεις τι γίνεται. Και ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία βάση σε αυτά τα οποία γίνονται από εκεί που τα προκαλούν. Έτσι. Ώστε θα πρέπει να κοιτάξουμε, να δούμε τις ρίζες μας. Είναι πάρα πολύ βαθιές. Φεύγουν μακριά έξω οι ρίζες μας. Έτσι, διότι άμα κάποιος μου πει ότι είμαστε οι μόνοι που είμαστε στο σύμπαν, θα το πω να πάει να κοκορεύεται και να κουρεύεται. Έτσι, για να μην το πω τίποτα άλλο, γιατί δεν θέλω πάλι να εκτεθώ. Όπως επίσης είναι, το λένε και οι λέξεις αν τις δούμε, ότι γνώριζαν τι είναι αυτό που είναι πάρα πολύ μακριά. Παραδείγματος χάρη, οι λέξεις αστέρι από μόνο της είναι αυτό το οποίο δεν είναι στερεό, δεν στέκεται κάπου. Φαντάσου ότι κάποιες άλλες παραδόσεις άλλων λαών πίστευαν ότι ακριβώς από πάνω μας, εκεί που είναι ο ουρανός το βράδυ, είναι ένα ταβάνι και τα αστέρια είναι καρφωμένα εκεί πέρα πάνω και είναι στερεωμένα εκεί. Εντάξει, ναι, ο καθένας πιστεύει ότι ναι, νομίζει. Φαντάζομαι διαφορά. Και έρχεται, υπάρχουν λαοί πολλοί τέτοιοι που έχουν αυτή την παράδοση. Μην αναφέρω τώρα και θεωρηθεί ότι τους υποτιμώ. Αλλά πίστευαν ότι είναι, γι' αυτό και το λέγανε στερέωμα. Ναι, αλλά υπάρχουν και ντογκόν. Ναι. Ξέρουν το Σύριο το διπλό. Πώς το καλό τα μάθαν, τα ξέραν αυτά τα πράγματα. Ντογκόν είναι φυγή στην Αφρική, στην Κεντρική Αφρική, κεντροδυτική Αφρική, όπου άμα δεις τις παραδόσεις τους, λες, φίλε, τι γίνεται εδώ πέρα. Ναι, υπάρχουν τέτοιες εξαίρεσεις και άλλες φίλες, πολλές, και ινδιάνικες φίλες κλπ. Αλλά υπάρχουν φίλες, θέλω να πω, που πίστευαν ότι το αστέρι είναι κάτι που είναι ένα φως καρφωμένο πάνω σε ένα ταβάνι. Ναι, κοίταξε, αντίστοιχο, το φως που είδε ο φίλος μου, ο οποίος ήταν αρχιπιλότος της Ethiopian Airlines πάνω από την Αίγυπτο, που ερχόταν με το αεροπλάνο αυτός, πέταγε με ένα 707. Αναβόσβηνε, ήταν αναμένο εκεί πέρα και εμείς, λέει, είπαμε τι είναι αυτό και ανάψαμε φώτα. Και ξαφνικά, λέει, η νύχτα έγινε μέρα. Και πέρασε ένα πράγμα το οποίο ήταν 1500 μέτρα μήκος. Μιλάμε τώρα για αρχιπιλότο της Ethiopian Airlines και έκθεση στην NASA. Πρέπει να αφήσουμε τις βλακίες και τις αηδίες και να κοιτάξουμε να δούμε τι θα κάνουμε σε αυτόν τον πλανήτη. Διότι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι έχουμε οριστεί οι φύλακες του πλανήτη, είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή υπάρχουν 200 δισεκατομμύρια αστέρια στο γαλαξία μας. 200 δισεκατομμύρια γαλαξίες, έλεος, ρε παιδιά. Ας αφήσουμε επιτέλους το κοτέτσι, ας βγούμε και πιο όξο. Τον εγωισμό μας. Ας αφήσουμε και τον, πώς το λέμε, τραγικό εγωισμό. Αυτός είναι, με συγχωρείς, δηλαδή. Ναι, κοίταξε να δεις. Το τέταρτο αλφα είναι πώς το λέμε, αλαζονία, ξέρεις ποιος, και το πέμπτο α που είναι και το χειρότερο είναι άγνοια της άγνοιας, διότι θα ρωτήσει κανείς τώρα το άγνοια της άγνοιας, και εσύ ρε φίλε που πούτε στα στοιχεία αυτά και τα σχετικά, να στην εκπομπή που κάναμε με τον Νικολάο, τι έχει κάνει ο Νικολάο λοιπόν, έχει κάνει μια συσκευή
η οποία έχει ένα πεδίο και ανοιγοκλίνει το πεδίο. Και έχει επίδραση πάνω στο υλικό, στα, έχει επίδραση πάνω στις, τα προϊόντα, στα υγρά στερεά. Περίμενε, έχει επίδραση πάνω στα χρώματα. Διότι του λέω του Νικολάου, βλέπεις την ελαιογραφία του, πώς το λέμε, του μεγάλου αυτού του ζωγράφου, του Γκόγια. Όχι, όχι, του δικού μας, δικού μας. Που έχει τα κέφαλα τα χωρίς πρόσωπα το, και του Αντών. Εγκονόπουλου. Τόσο καιρό λέω δεν έχει πάθει τίποτα. Μου λέει μπα. Λέω τι μπα. Αυτές είναι γνωστόν ότι οι ηθογραφίες 5 χρόνια, 10 χρόνια, αυτό είναι 40 χρονών. Δεν έχει πάθει τίποτα. Πώς δεν έχει πάθει τίποτα. Διότι όταν εσύ μου λες ότι μπορεί να αλλάξει την τάξη των, πώς το λέμε, των ατόμων μέσα και τα σχετικά, περί τίτος μου λες, λέω ρε εσύ, κάτι μου θυμίζει αυτό. Κάτι μου θυμίζει, δηλαδή δίνει ενέργεια, τέτοια ενέργεια που μπορεί να αλλάξει τη διάταξη των πραγμάτων. Εστίνεται αυτά, διαφέρω κατά την τάξη τους αριθμούς που λέει ο Δημόκρητος. Ρε Πασκίν, τον Νέκταρ και η Αμβροσία. Ξαναγυρίζομαι πάλι πίσω στον Ισίωδο. Και οι θεοί έτρωγαν αμβροσία και έπιναν νέκταρ. Και άμα κανείς έπεφτε σε παράπτωμα, τους θερούσε και πέφτε σε κατατόνια, αλλά και τα άλογα των θεών. Ρε πας και ήταν συσκευές. Δηλαδή τι συσκευές. Συσκευές όπου κάναν αναδιάταξη των αρχετύπων, χρησιμοποιώντας συχνότητες οι οποίες να μην επιτρέπουν να χαλάν τα πράγματα. Και ό,τι υπήρχε πάνω στο τραπέζι γινόταν τέλειο. Και ό,τι υπήρχε. Γιατί, να σου πω κάτι, τα παιδιά μου λέγανε μπαμπά στο δικό στο σπίτι τα πράγματα είναι πιο νόστιμα. Και είναι αλήθεια. Σε αυτή τη συσκευή μια φορά βάλα μια ντομάτα. Κράτησε 85 μέρες. Όπου βέβαια ντομάτα της λαϊκής. Και όχι μόνο αυτό. Το κρασί. Κρασιά. Ουίσκια. Μια φορά πήγα στο σπίτι του αφού το τρίτο μάτι. Είχα ένα, σε ένα κύλινδρο ένα ουίσκι και τους είπα, άμα το βρείτε, θα σας κάνω δώρο 12 μπουκάλια. Άρχισε λοιπόν και έριχνα εγώ μέσα από το κύλινδρο, άλλος είπε τσίπα σφαίρικα, άλλος είπε, πώς το λέμε... Ας μην λέμε τη μάρκη. Ναι, ονόμα, δεν πειράζει. Λοιπόν, άλλος είπε, βγάζω ένα Johnny Walker κόκκινο και τρελαθήκαν. Η ερώτηση λοιπόν τώρα είναι η εξής. Ο Νικολάου με τις σπουδές που είχε μπορούσε να κάνει ένα τέτοιο πράγμα, εάν δεν του είχε έρθει η ιδέα, εάν δεν είχε ξαναφτιάξει τον Νέκταρ και την Αμβροσία. Διότι μια φορά κάναμε λοιπόν επίδραση πάνω σε βενζίνη, σε ένα ζάσταβα και έγινε το εξής στην αυλή του Νικολάου. Πήγε να πατήσει αυτή τον γκάζι και το ζάσταβα σηκώθηκε όρθιο. Τα οκτάνια τα είχε πάει από 95, 93, 92 πώς ήταν, στα 110. Ναι. Δηλαδή, και άλλα πολλά. Και δηλαδή, χαλασμένα πετρέλαια. Δηλαδή, χαλασμένα πετρέλαια από τον Μαρδινογιάννη, ναι. Και ιστορίες και ένα σωρό πράγματα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι όταν πήρα εγώ το ασύρα στα χέρια μου. Τι είναι το ασύρα, ένα μηχάνημα βιοσυντονισμού. Και άρχισα να βλέπω τι γίνεται. Και λέω, τι κάνει τούτο, εκπέμπει συχνότητες, τις οποίες βαστάει ο ένας εδώ πέρα. Και μέσα από αυτές τις συχνότητες, επειδή είναι ραδιοφωνικές και είναι μαλακές και τα σχετικά, μπορείς να δεις τι γίνεται μέσα στον οργανισμό. Ωραία. Τι μου θυμίζει. Λέω το Πανδώρα, κάναμε και εκπομπή. Ναι, αλλά λέει το Πανδώρα εξέπεμπε συχνότητες, μάλλον έκλεινε το τέτοιο μέσα. Τι άλλο να πω που δεν ξέραν. Διότι εκείνο το οποίο βλέπανε, τον δεν υπήρχαν αρρώστιες γύρω-γύρω. Δεν υπήρχαν κακές σκέψεις. Πότε. Ξέρω εγώ. 5.000 π.Χ., 8.000 π.Χ., 10.000 π.Χ., 20.000 π.Χ. Εκεί περίπου. Ιστορία. Δηλαδή αυτός ο ελληνικός πολιτισμός που έχουμε βιώσει και βιώνουμε και υπάρχει κάτι το οποίο δεν θα πεθάνει ποτέ και δεν πεθάνει ποτέ και λέγεται ελληνική γλώσσα. Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, τα αγγλικά είναι 93% ελληνικές γλώσσες παραφθαρμένες. Έτσι και θα πω μία έτσι κις. Πώς είναι στα αρχαία ελληνικά το φιλί, κισαίο, κισόε. Το προσκυνό. Ναι, το κίνας. Η προσφυλής ενέργεια του Μπρέντ, κοινός. Βρωτός. Ναι. Από όλα πάνω θέλω να πω γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Διότι όταν
συζητάει πάλι ο ωκεανός με τον Προμηθέα και λέει θα φτάσω σε αδιέξοδο και λέει ο Προμηθέας εγώ είμαι ο μόνος που μπορώ να του πω, δηλαδή γλώσσα, τι θα κάνει. Η ηλιακή γλώσσα στους κομπιούτερ δίνει εντολές. Τα καινούργιους είναι οι εντολές. Είναι οι εντολές οι οποίες, διότι παραβαίνω, επιβαίνω, διαβαίνω, προβαίνω, αναβαίνω, καταβαίνω, άλλο. Όσο θες. Θέλω να πω ότι εάν κλείσει τα μάτια κανείς, μπορεί να ψάχνει 100 χρόνια, γιατί 200-500, δηλαδή από τότε που υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα, ποιος έχει κάτι να σκεφτεί αυτό, ότι κάποιοι δεν θέλουν θεούς στη γειτονιά τους. Δεν θέλουν, ρε παιδιά. Δεν θέλουν. Εσείς τι θα κάνετε. Τι θα κάνετε, θα υπακούστε. Θα το δεχτείτε αυτό. Ή με βάση αυτά τα οποία λέμε, θα κάτσετε να το ψάξετε και να πείτε, ξέρεις, ο πατέρα λέει βλακίες και ο Λεκάκης τον φιλοξενεί. Ή, ναι, έχουν βάση αυτά τα πράγματα και επομένως κάτσε ρε παιδί μου να το δούμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Μπας και ζήσουμε μια ζωή όμορφη, φιλικά ο ένας με τον άλλον, αδερφικά, και ευχαριστηθούμε αυτήν την καταπληκτική ομορφιά αυτού του πλανήτη. Καταπληκτική ομορφιά. Πριν όμως βγάλετε οποιοδήποτε συμπέρασμά σας, μην κρίνετε εκ του καναπέως, αλλά ανοίξτε κανένα βιβλίο να δούμε αν αυτά τα πράγματα είναι έτσι. Επίσης στους Δελφούς δεν συνέβη και μόνο αυτό. Ποιο με το νερό το τέτοιο. Εγώ αυτό ξέρω και η ερώτησή μου είναι η εξής. Ποιος τους είπε τι θα βάλουν μέσα στο νερό, γιατί βάλαν συχνότητα. Προφανώς και ποια ήταν αυτή η συχνότητα. Δεν υπάρχει αντιβαρύτητα, Γιώργο, ποιάς, γιατί η ερώτηση θα σου πω. Δεν ξέρω. Μπορεί να την ξέρεις. Όχι, δεν ρωτάω. Κοίταξε, εγώ μιλάω και συνεργάζομαι με τον Γιάννη τον Μπιλιούνι, ο οποίος είναι φυσικός τηλεπικοινωνιών. Το ξέρεις. Ναι. Και του λέω ότι η βαρύτητα λέει, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, διότι δεν υπάρχει αντίθετη γη με τη βαρύτητα. Είναι η βαρύτητα αυτή και είναι. Έτσι, στην περίπτωση αυτή γίνεται, λέει, διαχείριση τη βαρύτητα. Ανοίξει το πεδίο βαρύτητα. Άμα ανοίξει το πεδίο βαρύτητα ή εξασθενεί το πεδίο βαρύτητα, εκεί κάνει ό,τι θες και κάνει όπως τα θες τα πράγματα. Δεν ξέρω τι άλλο έγινε στους Δελφούς, αλλά γίνονται διάφορα στους Δελφούς. Πώς μπορείς λοιπόν να επέμβεις σε ένα αντικείμενο, σε μια ύλη και να διευρύνεις τη βαρύτητα. Αυτοί ρίχναν ένα υγρό απάνω, άνοιγε το πεδίο βαρύτητας, σκόναν το βάρος το οποίο ήταν 700-800 κιλά και έμεινε 10-15, και αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Διότι να έρθουν και να μου πούν με τι τροχαλίες σηκώσαν τους ογκόλυθους στον Παρθενώνα. Να έρθουν να μου πούν. Με τι τροχαλίες. Αυτό, εκτός αν είχαν αυτή την διαδικασία. Εκτός αν είχαν την τηλεκίνηση, την τηλεκίνηση, γιατί ο Απόλλωνας πάλι έχει δώσει τις συχνότητες στον Αμφίωνα και τον Ζήθο με την κιθάρα που τους έδωσε η ιδιοκατασκευή από τον Κιθερόλα να κόβουν λίθους και να τους σηκώνουν όρθους και να πηγαίνουν να αρμόζονται μόνοι τους και να χτιστούν τα τείχη των τιμών. Έτσι χτίστηκε το πράγμα. Κοίταξε, αν όταν το λες τώρα εσύ αυτό το πράγμα, λέει τι παραμύθας είναι αυτός. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι παραμύθας. Γιατί δεν είναι παραμύθας. Κρεμπένικοφ. Ισεκ Ταντιγκράβιτι. Ακαδημία Επιστημών της Σοβιετικής Ένωσης στο Νοβοσιμπίρσκ, Γκαντέμ Γκαραντόκ. Ο τύπος είναι πάνω σε ένα τέτοιο, υποστάει το τέτοιο και σηκώνει και από κάτω βλέπεις τη σκιά, άρα έχουν δουλέψει. Άρα την ξέρουν την ιστορία. Μα η ιστορία της αιώρησης, λέγεται αιώρηση ή μετεώρηση ή ενεώρηση του οποιοδήποτε μύστη ήταν γνωστή και κοινότατη και μάλιστα γινόταν μέχρι τα πρόσφατα χρόνια, την έκανε και ο Ιάμβλυχος. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο δεν αναφέρεται. Κύριε Γιώργο, δεν μου λες όλα αυτά τα πράγματα. Πώς δαίμονα μπήκαν, ρηχτήκαν σε ένα πηγάδι σκοτεινό και αυτή τη στιγμή ο κόσμος ζει και λέει άλλα πράγματα. Δηλαδή, εδώ μιλάμε τώρα ας πούμε για πολιτισμό και πάμε πίσω-πίσω πώς φτιάχτηκε όλο το σύστημα και μετά και τι έγινε. Και άμα διαβάζεις και ξέρεις επαγωγική σκέψη τον Ηράκλειτο, ξέρεις ακριβώς πώς έγινε. Ξέρεις ακριβώς πώς γίνεται. Το ενεχλητικό στην όλη ιστορία, ποια είναι αυτή, Νίκο μου, ότι εδώ υπάρχει ένας όμορφος κόσμος
ένας πανέμορφος κόσμος. Ναι, αλλά κόσμος, κάποιοι να το χαλάσουν. Γεμάτος ιδιότητες, γεμάτος ομορφιά, ένας, όπως είπες, ένα πάρα πολύ ωραίος κήπος. Και κάποιοι θέλουν να σου δείξουν και τα δηληστήρια και, τους σκουπιδότοπους. Ναι, δεν χρειάζονται όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, και αν δεν μείνεις διαδικασία να γυρίσεις το κεφάλι σου από εκεί που είναι το ωραίο. Είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές, ότι όταν έχεις συνηθίσει, όταν δεν αντιδράς στον άσχημο τοίχο που βλέπεις απέναντί σου, έχεις συνηθίσει ήδη στην ασχήμια. Γιώργο, όταν γεννιέται το παιδί, γενέθλιον γεννιέται για να κάνει ένα άθλο, ήδη είναι φορτωμένος με ένα σωρό σαβούρες, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο επιγονιδίωμα. Από την άλλη τη μεριά. Από τη μάνα του, από τι βλέπει η μάνα από του. Από τη μάνα του, από τον πατέρα του, από το περιβάλλον. Γιατί μην ξεχνάς ότι το περιβάλλον εκπέμπει. Και πριν από τους 9 μήνες. Δεν ξέρω. Πριν... Σίγουρα από τους 9 λοιπόν. Και πριν, διότι και στο σπερματοζωάριο και στο άλλο υπάρχουν εγγραφές. Όμως όταν το παιδί αναπτύσσεται μέσα στη μήτρα, προσλαμβάνει διάφορα πράγματα. Βγαίνει λοιπόν το παιδί έξω και έχει αυτή τη σαβούρα. Από εκεί και πέρα το θέμα λέγεται παιδεία. Διότι η παιδεία δεν είναι μάθε γράμματα, μάθε αριθμούς, μάθε. Η παιδεία πρώτα είναι μάθε το πεδίο. Πώς είναι το πεδίο, πώς αναπτύσσεται το πεδίο, τι ρόλο παίζει μέσα στο πεδίο, πώς θα τον παίξει το ρόλο αυτόν στο πεδίο, ποιες σχέσεις πρέπει να αναπτυχθούν για να γίνει όλη αυτή η ιστορία. Αν δεν τα γνωρίζεις αυτά τα πράγματα, από εκεί και πέρα, καταρχήν αρχίζει ο φόβος του θανάτου. Όλοι θα πεθάνουν, να πεθάνετε. Στο καλό, good luck. Good luck, παιδιά. Στο καλό, μας γράφει. Κουνάτε και μαντήλια, ιστορίες και τέτοια. Μα είναι ο άνθρωπος αθάνατος. Τα μαθηματικά έτσι λένε. Και αυτή είναι ουσιαστικά μια χορηγία από τους ευεργέτες που λέει το εξής. Δείτε λίγο τα μαθηματικά, ρε, και κοιτάξτε να τα προσαρμόσετε αυτά στη ζωή σας και να δείτε ότι άμα δεν ενδιαφέρεσαι να σκοτώσεις γκατσίκα του γείτονα, άμα δεν ενδιαφέρεσαι για την ωραία γυναίκα του φίλου σου, άμα δεν ενδιαφέρεσαι για το ωραίο κοριτσάκι του γείτονα εκεί πέρα και ενδιαφέρεσαι για άλλα πράγματα, από εκεί πέρα δεν θα σαβουρώνεις, δεν θα μαζεύεις σαβούρα και κόντρα σαβούρα και κόντρα σαβούρα. Άμα το κάνεις αυτό και αυτοκίνητο να έχεις, στα 5 χρόνια άντε πάει. Διαφορετικά, εάν εσύ αποθηκεύεις μέσα σου όλα τα καλύτερα και στο επιγονιδίωμα, στα βιώματα, έχω δει βίωμα να λέει θέλει να είναι έντιμη, θέλει να έχει ενσυναίσθηση. Στο βίωμα, όχι στις αρετές, άσες αρετές. Συγκεκριμένα είχε ένα σωρό, τις φάγαν κάποσα, αλλά τέτοια πράγματα που λες, κάτσε εδώ τι γίνεται. Δηλαδή, ουσιαστικά, έχεις μία διάταξη, μία συσκευή, η οποία καταγράφει, η οποία διαμορφώνει, η οποία μπορεί να μεταφέρει, να κάνει ενέργειες. Δηλαδή, να σκώ να κάνω τώρα μία εδώ πέρα έτσι, να πετάξω μισό εκατομμύριο τζάουλ και να σκοθώ στον αέρα. Πούντα αυτά τα πράγματα. Γιατί κάποιοι, άμα αρχίσει να λες τέτοια πράγματα, παθαίνουν ταράκουλο και αρχίζουν και βγάζουν αφρούς. Σε κατατάσσουν αμέσως στους γραφικούς και στους... Ναι, τα στοιχεία είναι στοιχεία. Τα οξυδοτικά γονίδια είναι αντιοξυδοτικά. Πρόνοια σε ένα... Ότι θα αντιμετωπίσεις οξυδόσεις. Το παλαβό της όλης υπόθεσης είναι ότι όταν μιλάς ότι αυτά συνέβαιναν και μπορούσαν να γίνουν, σου λένε άντε ρε παλαβέ και τις αχλαμάρες. Όταν τους λες ότι αυτά τα κάνανε άγιοι του χριστιανισμού, άγιοι του βουδισμού, ιερείς του κομφουκιανισμού, αυτά εκεί σου λέει όπα το κάνανε οι παπάδες και αυτά είναι, άρα πρέπει να το δούμε σοβαρά. Όταν τους λες λοιπόν ότι αυτό συνέβαινε. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, έχεις ένα Θεό, ο οποίος είναι, πώς το λέμε, εκδικητικός, πιάσουμε το Γιαχβέ, ο οποίος θέλει να σε τιμωρήσει, είχε όρεξη τώρα, έχει 200 δισεκατομμύρια γαλαξίες και θέλει να τιμωρήσει το δεξιό αιμοσφαίριο της αριστερής αυτής μου εδώ πέρα. Άιντα. Ξέρεις, ο Αριστοτέλης έφτιαξε τη λογική των μέτρων δηλαδή. Δεν υπάρχει μέτρων εκεί πέρα. Η κιθάρα παίζει με μέτρων, το πιάνο παίζει με μέτρων, ο λόγος είναι μέτρων. Όταν βγαίνεις έξω από το μέτρο, ακούς μπούρδες και ιστορίες. Και δεν ρωτάμε, εγώ και λέω, η γλώσσα αυτή, η σοφή γλώσσα,
του σύμπαντος. Ποιος στο καλό την έδωσε εδώ πέρα και είναι έτσι αυτή η γλώσσα. Εφευρέθηκε. Πώς θα εξελίχθηκε. Δεν είναι δυνατόν. Πες μια βάση και από εκεί και πέρα βάζεις, κολλάς μια, ένα τελειωμένο τέλειωμα πίσω, μια κατάληξη και ένα τέλειο και αλλάζει το νόημα πλήρως. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει, πού ρε φίλε. Είναι μια μαθηματική δομή που είναι ανώτερα από φωτικά. Αυτή λοιπόν η μαθηματική δομή ήταν αποτέλεσμα εδώ της γήινης εξέλιξης, γιατί είναι προφανές ότι υπήρχαν εδώ οι γήινοι, κάπου υπήρχε εξέλιξη. Τώρα το πώς και τι και τα σχετικά δεν είναι και της παρούσας εκπομπής, αλλά το βλέπεις αυτό και αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι άλλο είναι από πάνω, κάτι άλλο είναι εκείνο το οποίο διαμόρφωσε. Και επίσης κάτι το περαιτέρω. Ας κοιτάξω να ψάξω. Μπορεί εγώ να τα στοιχεία τα οποία έχω να είναι αυτά. Και όποιος θέλει να το συζητήσει και να πει ότι δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς, να κάνουμε εκπομπή και να δούμε, ακούσουμε τις αντιρρήσεις. Επίσης να πούμε ότι πίστευαν στο τέλειο 8 και λέγανε ότι είναι 8 οι φύλακες. Τι σχήμα έχει στη βάδα και το κύτταρο και αυτά. Εντάξει, οι αριθμοί ως οντότητες εκφράζουν πράγματα. Το 3 είναι 2 συν 1, το 4 είναι 1 συν 3, αμέσως πάει παραπάνω, το 5 είναι 2 συν 3, το 6 είναι 3 συν, ή 5 συν 1, είναι, υπάρχουν ιδιότητες οι οποίες υπάρχουν. Και εγώ επιμένω στο το ότι έχουμε το Πανδώρα εδώ. Ποιος ασχολείται με αυτό, σχεδόν κανένας δεν ασχολείται με αυτό. Εγώ όμως το έχω στο σπίτι μου 25 χρόνια, 20 χρόνια. Και εκείνο το οποίο λέω, το λέω καθαρά, είναι ότι με έχει βοηθήσει να ζήσω. Διότι πουλώνουμε γρήγορα, διότι κάποια πράγματα φτιάχνονται, διότι τα προϊόντα αλλάζουν, διότι από εκεί και πέρα το Ασύρα ή θα το πούμε αλλιώς Πανδώρα ή θα το πούμε αλλιώς Ακάσα. Τι να κάνουμε αφού έχει εκείνες τις πληροφορίες που σου επιτρέπει να δεις τι γίνεται. Όχι μόνο στο βιολογικό τομέα, στο συναισθηματικό τομέα, στο ψυχολογικό τομέα, σε, πώς το λέμε, γιατί μπορεί να έχεις μια πάθηση και το περιβάλλον, σε ένα μέρος του σώματος και, το περιβάλλον, και να μην είναι από το σώμα, μπορεί να είναι και το περιβάλλον. Ναι. Διότι το περιβάλλον είναι αυτό το οποίο ορίζει τα πράγματα. Γιατί οι θεοί δεν κατεβαίνουν και δεν ζούσαν στη γη και ζούσαν απάνω. Διότι ξέρουν ότι το περιβάλλον έχει πρόβλημα. Και προσπαθούσαν ή προσπαθήσαν με το Πανδώρα να το εξισορροπήσουν το περιβάλλον και από την άλλη μεριά ξέρω ότι σε κάποια φάση θα φεύγαν. Διαφορετικά γιατί δεν κατεβήκαν εδώ πέρα, θα μου πεις. Και άμα κατεβαίνουν και συνευρίσκονταν με κυρίες ή θεές, με κυρίους και τα σχετικά. Έγινε όμως και αυτό, υπάρχει και αυτό. Ναι. Συνέβη. Προφανώς λαμβάναν μέτρα. Προφανώς λαμβάναν μέτρα. Και επίσης έχουμε και άλλα. Ναι, έχουμε και άλλα πράγματα. Και η ασπίδα από του Αχιλλέα. Η ασπίδα του Αχιλλέα. Και άλλα πράγματα. Ο Τάλος. Ποιοι τα φτιάξαν αυτά. Πώς τα φτιάξαν αυτά. Ή γνώσεις άλλες. Η τρίρης όταν άλλαζε, πώς το λέμε, φάση, το κύτος από κάτω άλλαζε αυτό, πώς το λέμε, σχήμα. Καλά, πώς διάλογο. Άντε πάνε να κάνουν τώρα μια τέτοια ιστορία να δουν τι γίνεται και πώς γίνεται. Ναι, και άλλα. Και άλλα πολλά. Τα ιερά, τα όπλα των Ελευσίνων και τη Ελευσίνα. Έχουμε κάνει και εκπομπή με τον Γιώργο τον Ντονόπουλο. Ζέα. Αυτό το σπόρο. Πού στο καλό βρήκαν, τον βρήκαν, πού βρέθηκε αυτός ο σπόρος. Διότι άμα κάτσεις κάτω, τον έδωσε λέει η βιοτεχνολόγος, το λέω εγώ αυτό, Δήμητρα, στον Τριπτόλεμο. Ναι, αλλά είναι άτρωτος από ζυζάνια. Το 50% μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα ζώα, δηλαδή το πιτούρο και τα σχετικά. Έχει 10 φορές παραπάνω αντιοξειδωτικά, αυτές είναι μελέτες και πρόσφατες, οι οποίες έχουν γίνει στο Θεσσαλικό Πανεπιστήμιο σαν αντιοξειδωτικά. Ο κορεσμός είναι διαφορετικός. Τα στάχια
είναι ταπεινά. Όταν γέρνουν προς τα κάτω. Δεν είναι αλαζονικά σαν τα δικά μας, λέει ο Γιώργος ο Αντωνόπουλος. Και έχει δίκιο, διότι ο σεβασμός και η ταπεινότητα είναι μεγάλες και σημαντικές ιδιότητες, οι οποίες τις έχουμε ξεχάσει. Τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ο ευεργέτης, ο εκπολιτιστής, έγινε μια καρικατούρα. Και τώρα στο Netflix πάνε το βγάλουν και από την άλλη μεριά, ότι ξέρεις είναι και λίγο, ο χρυσό μου, ναι, κοίτα. Και αφήσαμε στο τέλος την πληροφορία της διατροφής. Α, ναι. Καλά που το είπες. Την δηλαδή, αναλύσαμε, ναι, όσο θα έπρεπε. Ναι, λοιπόν, το τέταρτο κβαντικό στοιχείο είναι η διατροφή. Έρχεται λοιπόν ένας τύπος, Λαρισαίος, ο οποίος, πώς το λέμε, έκανε δουλειά στην ΚΟ, στο Ασκληπείο, ο οποίος λέγεται Ιπποκράτης, ο οποίος, παιδιά, τι να σας πω τώρα, έχει κάνει πράγματα τα οποία είναι καταπληκτικά για την εποχή του. Ένα λοιπόν από αυτά τα, δεν θα αναλύσουμε τα υπόλοιπα, δεν είναι η ώρα, ένα από αυτά τα οποία θα γράψω ο Λεκάκης, και έχουμε ένα κομμάτι εκεί πέρα μέσα Ιπποκράτης. Ο Ιπποκράτης λοιπόν είπε μία κουβέντα: το φάρμακό σου, η τροφή σου. Χρόνια ολόκληρα τα ακούω, Ναι, οι τροφές μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό, τούτο, εκείνο, το άλλο. Αλλά μέχρι που βγαίνουν, αρχίζουν να βγαίνουν κάτι εργασίες, στοιχεία μέσα από τις τροφές ελέγχουν την έκφραση γονιδίων. Το ξαναλέω. Στοιχεία μέσα από τις τροφές ελέγχουν την έκφραση γονιδίων. Έκφραση. Όχι μετάλλαξη και ιστορίες, γιατί γίνονται και τέτοιες. Την έκφραση, διότι η μετάλλαξη του γονιδίου είναι μια πιθανότητα. Η έκφραση του γονιδίου είναι μια πραγματικότητα, είναι μια αλήθεια, είναι μια κατάσταση η οποία ισχύει και υπάρχει ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, υπάρχει ένα γονίδιο, λέγεται πτέν. Αν δεν δουλεύει το πτέν, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δεν υπάρχουν θεραπείες. Πειράζει που το ελέγχει το μαύρο κείμενο και τον πρόκολο. Δεν πειράζει. Αν πιάσουμε τώρα, ας πούμε, το σκόρδο, ενεργοποιεί αντικαρκυνικά γονίδια. Αν πιάσουμε άλλες τροφές. Δηλαδή η τροφή είναι αυτή η οποία πάει βαθιά στην έκφραση του και δίνει την ισορροπία στον οργανισμό. Γιατί τι γίνεται με τις αρρώστιες, είναι κακή έκφραση γονιδίων. Κακή έκφραση γονιδίων, ανισορροπίες. Όπου αν αυτή η ανισορροπία υπάρχει, η φλεγμονή μπορεί να είναι έτσι, τούτο μπορεί να είναι αλλιώς, να μην παράγεται εκείνο, να μην παράγεται τ' άλλο. Το ερώτημα είναι το εξής. Πώς στην ευχή το ξέρω. Ναι, πώς μπορούσε να ξέρει την επίδραση στην έκφραση γονιδίων. Όχι, οι φράσεις είναι οι εξής. Όχι, άμα τρώτε, παιδιά, θα βοηθήσετε την υγεία σας να είναι έτσι. Το είπε Αντάν Μπαμπαντάν με, πώς το λέμε, έκφραση επιγραφής. Το φάρμακό σου, η τροφή σου. Πράγμα το οποίο λέει ότι υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι τον καιρό εκείνο, γνωρίζαν πράγματα, δεχόντουσαν πράγματα, μπορεί και να ερχόντουσαν σε επαφές με κάποιες επισκέψεις οι οποίες μπορεί να γινόντουσαν. Κάποιες συμπαντικές βιβλιοθήκες. Ή να ερχόντουσαν σε επαφή με τους επιτηρητές. Να σε συγχωρέσει ο Παπαμαρινόπουλος. Μιλάει με έναν τύπο στην Αμερική και του λέει για τους ιερούς τόπους και λέει ο άλλος πιανών. Και λέει ο Παπαμαρινόπουλος, τι εννοείς, εκτός από τους δικούς υπάρχουν κι άλλοι? Και λέει ο τύπος, ναι. Ξέρεις καθόλου, κανέναν? Λέει, ναι, δύο. Λέει, πόσα χρόνια είναι εδώ? 600 χρόνια ο ένας, 800 χρόνια ο άλλος. Νομίζω ότι ο Σταύρος είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος το έχει ψάξει, γιατί ο άλλος είναι σοβαρότερος. Λέγεται Τάιλερ. Έτσι. Τάιλερ είναι φυσικός, βιοφυσικός, μαθηματικός και τα σχετικά, και είναι αυτός που έχει κάνει τα μαθηματικά στους βιοσυντονισμούς. Και εδώ λέω, η Σότιν όταν είπε το ξέρουμε,
προφανώς έχει γεγονότα μπροστά της για αυτό που πραγματικά ξέρει. Εμείς οι υπόλοιποι, γιατί πρέπει αυτά να τα πετάξουμε στα σκουπίδια? Και γιατί, σαν και καλά, εγώ πρέπει σε μερικά χρονάκια να ανοίξω ένα λάκκο, να πάρω ένα σεντούκι, να μπω μέσα και να πάτε γεια σας, παιδιά, και να μην ζήσω 150, 180, 200 χρόνια. Και επίσης οι υπόλοιποι άνθρωποι. Τι είναι αυτό που με σταματάει? Τι είναι αυτό, μήπως είναι το κοινό το οποίο είναι ατέλειωτο, το ότι το σύμπαν δεν ξέρω, μπορεί να έχει και τέλος, αλλά η βλακεία, βλακεία, κακία, αχαριστία και, αχαριστία και η λιθιότητα, αλλά ίσως και κάτι παραπέρα, το οποίο είναι ξένο προς εμάς. Εμείς είμαστε οι φύλακες του πλανήτη. Οφείλουμε να καθαρίσουμε, όπως ο Ηρακλής, την Κόπρον του Αυγείου. Μάλιστα. Και νομίζω θα το πετύχουμε. Νίκο μου, τελειώσαμε από την τοπιοδοσύνηση, αλλά πάει και δεύτερη ώρα. Είναι κάτι που είναι να συμπληρώσεις πριν κλείσουμε? Τα μάτια σας ανοιχτά. Τα αυτιά σας επίσης. Η πρόθεσή σας το μέγιστο. Μην τρώτε ταραμά, αλλά μόνο σαν ταραμοσαλάτα. Μην δέχεστε οτιδήποτε. Πρώτα ξέρω και ύστερα πιστεύω. Ψάχνετε. Διότι και ένας άλλος πολύ μεγάλος, ο οποίος ήξερε, είπε, πίστευε και μη, ερεύνα. Και όταν θα ερευνήσετε θα βρείτε δύο πράγματα. Έρωτα, δημιουργικότητα, αγάπη, συνεκτικότητα, είναι τα δώρα των προγόνων μας, των μεγάλων. Αυτά. Κυρίες και κύριοι, με αυτά τα λόγια, ως έναν μικρό επίλογο μιας μεγάλης ιδέας, μιας μεγάλης σκέψης, θα κλείσει αυτή εδώ η εκπομπή, θέλοντας απλώς και μόνο να σας υπενθυμίσει πως είστε θεοί. Είστε άτρωτοι, είστε δυνατοί και ότι μπορείτε. Όποιος προσπαθεί να σας πείσει για το αντίθετο, θέλει απλώς το κακό σας και απλώς να είστε υπήκοοι και υπάλληλοι. Οι Σαολίν, όταν βάζουν το ξύφος εδώ, έτσι είναι μαγεία, βλακεία ή μια πραγματικότητα που μπορούν και την καταφέρνουν. Τώρα το πώς και το τι, μια άλλη ιστορία, το μπορούν και το καταφέρνουν, έτσι. Και πολλά και άλλα και διάφορα, έτσι. Αλλά όταν έχουν τυφλώσει τον κόσμο, γιατί πρέπει να το πούμε, είναι παρέμβαση, είναι απόξω αυτή η ιστορία, έτσι. Αντισταθείτε, διότι ο Θεός είναι ο Θεός της αγάπης και του έρωτα. Ερωτευτείτε, τρώτε καλά, μην ανήκετε στην τριάδα, άλλα λέω, άλλα σκέφτομαι, άλλα κάνω, αλλά σκέφτομαι, λέω και κάνω τα ίδια, για να είστε καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Εδώ τελειώσαμε. Να είστε καλά, μέχρι να τα ξαναπούμε. Τουλάχιστον να έχετε τα μυαλά σας μέσα στο κεφάλι σας και όποια απόφαση να πάρετε να είναι ψαγμένη και δική σας. Γεια σας.